Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ το Κυλαϊδόνης. Αρχίζει το μάτς. Πάμε μαζί λίγο, Δημήτρη. Αρχίζει. Μουντιάλ. Αρχίζει. Κυλαϊδόνης Μουντιάλ. Πρώτη φορά. Ναι. Γιατί σε είδα λίγο. Πότε ακούστηκε. Ναι, ναι. Πότε ακούστηκε. Σε ένα από τα καλύτερα, νομίζω, Μουντιάλ. Ναι. Τα δύο αγαπημένα μου από αυτά που βίωσα καλά εγώ. 82-86. Γιατί γράφτηκε ιστορία το 86. Γιατί γράφτηκε ιστορία. Ναι, γιατί ήταν το Μουντιάλ. Μαραντόνα. Μαραντόνα ήταν. Όχι, ρε. Είναι η ατμόσφαιρα τα πάντα. Αυτό που δεν θα δει σήμερα. Το Μεξικό. Λένε όλοι. Μπράβο. Το είπε και ένα κάποιο. Πολύ ζέστη όμως. Ναι, ωραίο. Ωραίο, ρε, εσύ. Είπε κάτι για ακόμη το είπε και ο τι άλλο να πω, ρε παιδιά. Ο άσχετος από ποδόσφαιρο, το λέει ο άνθρωπος ο ίδιος, ο Δημήτρης ο Καμπουράκης. Ναι. Λέει, ρε, εσύ, να πω, λέει κάτι. Και δεν λες. Ξεκινάει Μουντιάλ, λέει στο Λεριτζή, μου λες όλη μέρα, λέει το Μουντιάλ. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Ρε, εσύ, στη Ρωσία, λέει, δεν μου κάνει κέφι. Δεν είναι δηλαδή αυτό. Ναι, είναι αυτό που είσαι εσύ προχθές. Δεν σε εμπνέει. Σωτήρης Δασκαλάκης από τη Θεσσαλονίκη, ελεύθερη πόλη. Η πόλη χωρίς ταξιτζίδες είναι ελεύθερη, είναι ανεξάρτητη. Αν θα έρθετε και μπείτε μέσα, σωστό. Ο πρώτος είναι ο φαλακρός. Κάτσε να βγω εγώ έξω. Αν υπάρχει κανένα θέμα τέτοιο. Ο Τσίπρας όλα τα κανάλια είναι. Τι γίνεται, Σωτήρη? Ω, ωραίο. Και εκπομπή βραδινή. Έτσι. Η ΕΤ έχει εκπομπή βραδινή τώρα για το Μουντιάλ, γιατί άμα δεν έχει είναι μισή δουλειά. Εννοείς τώρα μέσα στην ναι. Εντάξει. Και κανένας που να νιώθει να αναλύει. Ωραία, εντάξει. Ποια ήταν η πιο ωραία? Που δεν είχα χάσει καμία, δεν έχανα. Καρπετόπουλο θα πεις. Με Καρπετόπουλο και Πανούτσο. Δεν υπήρχε. Θυμάμαι μάλωσα με την κοπέλα που ήμουνα τότε. Στα γενέθλιά μου. Την έβγαλα για μια μισή ώρα. Την έβγαλα κανονικά για μια μισή ώρα. Δημήτρη, γίνονται προς τα μας, γιατί έχουμε διαγωνισμούς και θα γίνει χαμός σήμερα. Για να ακούσουμε λίγο θρυλικό, αγαπημένο του Σωτήρη Δασκαλάκη, Λουκιανό και Λαϊδόνη. Δεν σε καλημερίζω στον αέρα να πω. Όχι, δεν λέω. Ποιος εδώ? Να πει μια καλημέρα, να το πω, να το πω. Έλα λίγο μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα, παλικάρι μου. Μεγάλη μου χαρά. Με το που μπαίνω, βλέπω μέσα στο λίμπερο πολύ πολύ αγαπημένο παοκτσί. Και πολύ πολύ αγαπημένο οπαδό του Ολυμπιακού. Άρχισαν πάλι τα σενάρια. Και λέω, όπα ρε παιδιά, λέω, μαζί λέω, ξεκινήσαν από το Αγρίνιο και πάνε χέρι-χέρι, λέω τώρα. Ξεκινήσανε με Παπαχρήστο και παγιά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έτσι. Θρυλικός Νοβοσέλατς. Τον ακούτε κυρίως στις εκπομπές του Γιώργου του Ζαγόρα. Και στη μεσημεριανή και στη βραδινή τον. Μαλώσαμε καμιά φορά, μαλώσαμε. Νοβοσέλατς. Και εσείς παίρνω τηλέφωνο, μαζί όχι. Λίγο με το Τσαλτίδη. Μάλωσες. Λίγο. Για τους δανεικούς δεν τα βρίσκατε? Κάτσε, με τον Τζαλτίδη μάλλον εδώ σε εμάς. Μάλωσα, όχι για αθλητικούς λόγους πιο πολύ. Γιατί, για τα παιδιά, για τη βάφτη, πώς θα ανατρέψει τα παιδιά του. Γιατί χθες πήρα μήνυμα. Εθνικά θέματα. Πήρα μήνυμα, το διαβάζω τώρα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Χθες το βράδυ. Είναι πολύ τρυφερό, αξίζει όμως. Έλα τώρα. Ναι. Και αύριο θα έρθει. Παίζει για την ομάδα σου. Η ομάδα μου, παιδιά, μνημονιακά προγράμματα βλέπω. Για ποιο λόγο? Εμείς το βλέπουμε, εσείς προφανώς ξέρετε γιατί γίνεται, τι γίνεται. Γιατί εγώ σαν απλός φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Α, δεν έχουν εξηγήσει, δεν είναι. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα αυτόν τον Γκερέρο δηλαδή προσπαθούν να μας τον βγάλουν ότι μπορεί να βγει Ντιέγκο Τριστάν, ξέρω εγώ. Ναι, συνηθίζεται αυτό. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει. Μπορεί και να βγει, δεν ξέρει. Είναι ότι δεν έχει ξαναρισμένα τα λεφτά της Ευρώπης και πρέπει να ρίξει, έχει fair play, τι financial. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Και το Φετφατζίδη σήμερα μου αρέσει. Και ο Λάζαρος για 50-60 λεπτά είναι τρομερή παίκτη. Ο Φέτφα, σε τι κατάσταση είναι φέτος? Γιατί είναι παικτούρα, έτσι. Παικτούρα. Τρελή παικτούρα. Και αυτός ο Ποντένσο, παιδιά, άμα τον πάρει για αυτό, να είναι τρομερή παίκτη. Ο Ποντένσο, δώσ' μου δύο πράγματα, δύο στοιχεία. Ποντένσο, Πορτογάλος. Ναι. Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ποιο είναι αυτό, δεν μπορώ να το φέρω. Τον Φετφατζίδη, πολύ πιο γρήγορο. Τρομερή τρίπλα. Χατζιπαναγή τρίπλα έχει. Ναι. Ο Φετφατζίδη. Είναι μετά τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη, το γιατρό, η πλησιέστερη, για μην υπαρεξήγηση, καμία σχέση, αλλά η πλησιέστερη προς τον Βάσια ντρίπλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έχω δει. Η πλησιέστερη, δηλαδή αν οι άλλοι. Ο Φετφατζίδης. Ο άλλος απέχει, ας πούμε, ξέρω, πλησιέστερος 1.000.000 χιλιόμετρα, ο Φέτφα απέχει 300.000 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντόζε, δεν είναι. Δεν έχει... Εντάξει, ωραία, τι θα τον κάνουμε. Και αν τώρα σήμερα μου φαίνεται έρχεται και ο Μολέδο, αν καταφέρουν και τον πάρουν ναι. Μαζί με τον άλλο τον γίγαντα, τον Σισε. Πάντως ο. Κουρμπέλι δεν παίρνει.
Πολύ θα ήθελα και η Κουρμπέλη. Γιατί να μην θέλεις. Πολύ καλός παίκτης. Πάντως να πούμε κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται για τα... για τα μνημονιακά μπάτζετ του Ολυμπιακού που είπε ο Δημήτρης και ο Νοβοσέλατς, αλλά ο Νοβοσέλατς ήρθε και έχει εδώ, μας έφερε δυο κούτες αλμυρά γλυκά, μου κέρασε, μου πήρε καφέ, δηλαδή δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Τι λέει, έλεγαν ότι είμαι άφωνος, κοντός, ατάλαντος και γκέι. Αυτά τα λέει ο Θοδωρής Μαραντίνης στον Ονειράμα. Μάλιστα, ωραία. Αύριο λέει θα έρθω 11 η ώρα λόγω θεάτρου του Γιου. Πραγματικά πολύ συγκινητικό μήνυμα από Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος μπάσκετ αύριο... βλέπεις Νοβοσέλατς? Φυσικά, ναι. Πάρα σήμερα πολύ. Τελειώνεται. Σήμερα πιστεύω να το πάμε στο πέμπτο. Α, ναι. Ναι. Και εγώ έτσι το βλέπω. Και εγώ έτσι το βλέπω. Αλλά στο πέμπτο θα. Αλλά εκεί, ναι. Στη μνήμη του Παύλου, αυτά. Όχι, στη μνήμη. Γενικά ο Παναθηναϊκός φέτος είναι καλύτερος. Παιδιά, υπάρχει βιντεάκι από τη χθεσινή άφηξη του Βαγγέλη Μαρινάκη για να προσκυνήσει, υπάρχει? Ναι. Που τρώει νερό, αυτά τέτοια, μπινελί και αυτά, υπάρχουνε? Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, δεν, ούτε σε μια τέτοια. Ούτε σε μια κηδεία, ούτε στο αντίο στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Δεν είναι, ο πρόεδρος σας είναι. Δηλαδή, άμα ήταν ο Κόκαλης, δεν γινόταν τα ίδια. Όχι. 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 Καλά, έχει περάσει κιόλας. Σε παραδέχομαι. Εκτός... Βλέπεις μπάλα. Σε παραδέχομαι. Δεν θέλω να φύγεις. Δεν θέλω να φύγεις, σε παραδέχομαι. Δεν είναι, δεν είναι. Προσπαθώ να βρω άλλο παράδειγμα τώρα. Ο Μελισανίδης, ναι, δεν είναι, εντάξει. Αλλά ο Μαρινάκης έχει κάνει πολλά, ρε παιδί μου. Κάτσε, ο Μελισανίδης θα γινόταν χθες. Πήγαινε ο Μελισανίδης και μετά παντάζει. Πήγε, πήγε, δεν έγινε, δεν έγινε. Α, πήγε, πήγε αυτός. Mm. Πήγε, δεν έγινε τίποτα, εντάξει. Επειδή πήρε τα πρωταθλήματα, βέβαια, γι' αυτό είναι μισή τόσο. Όχι μόνο αυτό, ρε. Και ο Κόκαλης πήρε. Και ο Νταϊφάς δεν πήρε. Όλοι έχουν πάρει. Δημήτρη, εκεί τώρα πας σε άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια που ο κόσμος δεν είχε και εικόνα, δεν ήξερε, εντάξει. Όχι, όχι, και ο Παύλος Γιαννακόπουλος πήρε. Με Νταϊφά ήταν άλλο. Το σέβεστε κι εσείς. Φυσικά, ναι. Δεν είναι, είναι. Παράγοντας σαν τον Παύλο δεν υπάρχει. Εδώ είναι και το στυλ του, ρε. Παλιά είχε πάει την προσωπία, μου φαίνεται, οπαδών του ΠΑΟΚ κάτω στην Αθήνα και το ζητήσανε να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Αυτό το γνωρίζετε. Ποιος να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, ο Γιαννακόπουλος? Ναι. Έχει πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι, παιδιά. Πώς τον αναλάβει, στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Σε ποια από τα 35 πέτρινα χρόνια. Ακόμα μόνο στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ούτε καν στον Εραστέχνη. Είχαν κατεβεί. Στον Εραστέχνη πήγε πρώτα. Ναι, μετά άφησε όμως τον Εραστέχνη, ήταν μόνο στο μπάσκετ. Και είχαν κατεβεί αντιπροσωπεία φιλάθλων και οπαδών του ΠΑΟΚ και του ζητήσαν να αναλάβει την. Άρα αρχές του 90, μήπως λες. Αρχές γιατί στο 90. Παυλάρα το... Θεέ, πάρε την πάση. Αυτό το ακούω τώρα, από την αλήθεια. Όχι, το ακούω τώρα. Δεν σε αφήσει. Δεν το ακούω τώρα, δεν το ξέρω. Ήταν ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας, ο τρόπος που μιλούσε, ήταν όλο το παρουσιαστικό. Δημήτρη, να δώσουμε διαγωνισμό και να βάλουμε για δύο θεματάκια. Έχει ο Γιαννακόπουλος ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα σε αντίπαλο, δηλαδή και με ομιλία και με πράξεις και με. Μα δεν νομίζω. Σε γήπεδο, σε ένταση, σε αυτό. Σε... Όχι, και τα αδέλφια του το ίδιο. Εγώ θυμάμαι σε περσινό τελικό. Εκεί που είχαμε κερδίσει μετά από δύο παρατάσεις στο ΆΚΑ, πριν τις βολές του Χάκετ, φιληθήκαν ο Θανάης με τον Σπανούλη στο κέντρο του γηπέδου. Ναι. Στη διάρκεια του μάτς. Με διαιτές τα βάζανε συχνά πυκνά, οκ, okay, αλλά... εντάξει. Μάλιστα. Ποιος δεν τα βάζει. Ωραία. Αδέρφια, είναι η Τρόικα με Νοβοσέλατς, Τσορμπατζόγλου και Ασλαμή και φυσικά Σωτήρη Δασκαλάκη. Για ένα ακόμη πρωινό, Πέμπτης, είναι ο υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ενίοτε για τις μουσικές επιλογές. Να δώσουμε ένα διαγωνισμό έχουμε για σήμερα, για να τιμήσουμε την έναρξη του ποιου παγκοσμίου κυπέλου, αριθμό, πες ποιο είναι. Δεν θυμάμαι, ρε Σμάρη. Το περίμενα. Το περίμενα. Στο περίπου μπορείς να πεις. Να πω και εγώ δεν ήξερα ακριβώς. Στο περίπου, σήμερα το πρωί τα μέτρησα. Στο περίπου, στο περίπου. 21ο. Άστο, το είδες από μέσα, άστο, έτσι. Λοιπόν, είναι η χρονιά της original. Έτσι, ξεκινάει το 21ο παγκόσμιο κύπελο Russia 2018. Και έχουμε, νομίζω, ένα διαγωνισμό πραγματικά πανεύκολο, γελίο. Δηλαδή θα απαντήσουν, πιστεύω, ακόμη και τα μικρόφωνα. Σαν τη Βουβουζέλα. Ναι, χθες είχαμε τη Βουβουζέλα. Κάποιος είπε ότι το όργανο λέγεται Χρυσανθουέλα από τα ουρλιαχτά του Τσαλτίδη. Νοβοσίλα, δεν ξέρω να το άκουσα. Από τα καλά. Φίλε, ναι. Βλέπω, λέω, φίλε, εσύ ο νικητής, ο Χρυσανθουέλας. Top 10 της χρονιάς, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Μην απαντήσει κανείς, έτσι. Μην παρασυρθεί ο Νοβοσέλας που το ξέρει, είμαι σίγουρος. Ούτε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης θα ακουστεί, ούτε ο Τσορμπατζόγλου, έτσι. Το ξέρω ότι το ξέρουν όλοι. Ο προπονητής, δεν θέλουμε το όνομά του, όχι το όνομά του, θέλουμε την υπηκότητά του. Ο προπονητής ποιας εθνικής ομάδας, την εθνική ομάδα θέλουμε.
Όχι το επιθετό, που μπορεί να το θυμάται ο άλλος, τώρα να πει ποιο, τι μου θυμίζει. Ο προπονητής ποιας εθνικής ομάδας μετά από την λήξη αγώνα της ομάδας του με τους Αργεντίνους τους χαρακτήρισε ζώα και τους απέτρεψε από το να ανταλλάξουν φανέλες. Ένας είναι. Έτσι, ένας, όχι, τρεις προπονητές ήταν μαζί. Δεν πιστεύω πολύ. Έτσι, ένας. Okay. Δεν θέλουμε το επιθετό του, την εθνική ομάδα θέλουμε στην οποία ήταν στον πάγκο της. FM κενό, ονοματεπώνυμο, η στιγμή, το στιγμιότυπο, υπάρχει φωτογραφία, είναι στις πέντε πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία του Μουντιάλ. Το χέρι του Μαραντόνα, ναι, το αυτά. Κλάμα του αυτού και ναι. Μπράβο, το κλάμα του Γκασγκόν και πάει λέγοντας, okay. FM κενό, το ονοματεπώνυμό το σου. Το Λάμπαρτ που πέρασε τη γραμμή. Ναι, είναι, όχι, αυτό δεν, όχι, α, όχι, αυτό δεν είναι στιγμή, όχι. Να, το λέω λίγο, δεν αυτό. Μιλάω φωτογραφικό, ενσταντανέ, στιγμιότυπο. Έτσι, παράδειγμα είναι κλασικό η αγκαλιά μετά τη ματσάρα στο Μεξικό το 70, Μπόμπι Μουρ με Πελέ. Που πάει ο Πελέ και του δίνει, είναι η μοναδική φορά που ο Πελέ έδωσε τη φανέλα του σε αμυντικό. Η μοναδική φορά. Ο Ζιντάν κεφαλιά στο Ματεράτσι σε Μουντιάλ. Είναι, ναι, είναι. Πώς δεν είναι. Είναι και εκεί ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Μέχρι τότε δεν τον πήγαινα. Ναι, ρε φίλε, βρίζει την αδερφή μου, τι λες τώρα. Θα πάω εγώ από το Σωτήρι, τι λες τώρα. Έχει αποδειχθεί αυτό, έχει. Για την αδερφή του και δεν με καθαρίσει, δεν με βγει με τα τζάμια μέσα, τι λες τώρα. Είπε έξω, έλεγε την αδερφή σου, ξέρεις. Καθόλου. Όχι, Σωτήρι, άλλο δεν είναι. Εγώ καθόλου. Ξέρει, ο Σωτήρι πιο καλά από εσά. Σωτήρι, συγγνώμη, διαφωνεί μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Τι θα κάνει εσύ, είσαι εσύ. Είσαι ο Ζιντάν εσύ. Είσαι ο Σοτ Ντασκαλάκ. Εκείνη τη στιγμή η ίδια. Και σου άρα λέει... και αυτοί που πλακώσαν τον Μπουτάρι καλά τον κάνανε. Αυτό μας λες τώρα. Τι λες, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Είσαι πόσο βλάκα. Η πράξη βία του ενό ή η πράξη βία του άλλου. Φύγε. Φύγε από το Λίμπερο. Φύγε ειλικρινά. Φύγε. Είπα προηγουμένω μήνε, φύγε. Άστο δεν τώρα. Είναι το τι λες τώρα. Ποδόσφαιρο μέσα στον αγώνα. Μιλά σοβαρά, ρε. Είμαι στον αγώνα. Θα πάω να πω την αδερφή του. Εγώ την αδερφή σου. Τι σχέση έχει με τον αγώνα αυτό το πράγμα. Τι σχέση έχει. Ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή σου πληγώνει όλη τη ζωή σου, το ήθος σου. Τι είπες σε τώρα. Σε οδηγεί στην αποβολή ο πονηρός σου Ιταλός. Σίγουρα. Και σε ρίχνει την παγίδα. Μπράβο. Είδες, ακόμη συζητάμε γι' αυτό. Εμένα εκείνη τη στιγμή ο Ζιντάν έχει σημασία, ξέρεις, η στιγμή. Τη στιγμή εκείνη ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Ναι, αλλά χάσαμε το κύπελλο. Ναι, εγώ μπορεί να μην το έκανα και τους υποστήριζα. Εννοείται, φόλα Γαλλία ήμουν, εννοείται. Εννοείται. Με τους άλλους κλέφτες, τους αλήτες. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Ποιον θεωρείς ήρωα εκείνης της Ιταλίας, εκείνης, ήρωα, τον ένα, τον ήρωα. Δεν έχω καλή μνήμη. Εύκολα ένας είναι, που έκανε και τρελό μουντιάλ και μετά... Να πω εγώ, πες το, πες το. Το αριστερό μπακ, ο Γκρόσο. Ο Γκρόσο. Έλα στο Λίμπερο, έλα στο Λίμπερο. Ο Γκρόσο, ναι, από την Τωρίνο, αυτός μετά, ήταν στην Τωρίνο. Πού πήγε, στη Γιουβέ, πού πήγε μετά αυτό. Χάθηκε, δεν είναι. Όχι, μετά πήρε μεταγραφή πήγε λόγω του μουντιάλ. Στη Γαλλία όμως πήγε. Είχε πάει ρε εσύ. Στη Λιόν πρέπει να πήγε. Α, μπράβο, 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 μπράβο. Αλήθεια λες. Ναι. Αλλά σαν τον Φόρτον Σκυλάτσι και αυτός μετά, δηλαδή, ένα μετά μουντιάλ και... Αυτό το μουντιάλ έκανε ο Σκυλάτσι. Πες μου, ναι, τι ναι. Θυμάται από το Σκυλάτσι ο κάποιος. Τι άλλο θυμάται. Δεν λέω κάποιος να είναι ο κολλητός του, η ξάδερφός του. Αυτό τον πήρε κάτω βόλτα, πιστεύω, γιατί του τα αφορούσε. Ναι, ναι. Που έγινε το σκηνικό με τον... Ναι. Με την πόρση που γραφωθήκαν. Λείπει η Ιταλία, λείπει. Λοιπόν... Η σκηνή με τον εθνικό ήμιο της Ιταλίας θα λείψει. Ναι, τα καραγκιόζηλικα. Δεν είναι καραγκιόζηλικα. Έλα, πουλιάζουν όλοι μαζί. Νιώθουν, μωρέ, ρε, ναι, το νιώθουν πάρα το πολύ. Νιώθουν, το νιώθουν πάρα πολύ. Ναι. Ποιο τον νιώθει, ο Ζιλ τον νιώθει. Καλά, του προτιμώ από το Φορτούνι. Α, σε Φορτούνι, είπαμε. Αν δεν το ξέρει, μην το λε. Καλημέρα, Μάριε, έτοιμα τα παντ. Δεν ξέρει, Φορτούνι στον ήμουν τη Ελλάδα. Τον ξέρει, τον έλεγε. Το σε ένα μάτσμα τον έλεγε λάθο αλλού, ήταν η λέξη άλλο τέτοιο. Άλλο, άστο, μη το λε. Έτοιμα τα παντ για την έναρξη του Μουντιάλ. Του Μερμετίν, αμετανόητος National Mansaft. Α, καλώς τον αρέσει, χάθηκες. Καλώς τον, καλημέρα. Ο φίλος εδώ μας γράφει ο Θάνος ότι ο Γκρόσο έπαιζε στην Παλέρμο. Ο Γκρόσο. Τη χρονιά του Μουντιάλ. Στην Τωρίνο ήταν νομίζω. Όχι. Όχι. Και φεύγει με το λίγη το Μουντιάλ και πήγε. Α, πού πήγε, δεν θυμάμαι τώρα. Για να δεις μάλλον, θα έχεις δίκιο, ξέρω εγώ. Φάμπιο. Okay. Φάμπιο Γκρόσο. Ναι. Φάμπιο, μάλιστα. Αλλά κάνει, ας πούμε, εκεί και πετυχαίνει και τον νικητήριο το τελευταίο πέναλτι, έτσι. Το τελευταίο πέναλτ. Μα η κολάρα ήταν, μου φαίνεται, στον ημιτελικό. Φάμπιο Γκρόσο. Του έδωσε την μπάσα ο Πύρλο. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, και από δεξιά με το αριστερό τη στέλνει απέναντι έτσι, στο απέναντι ναι. Γάμο. Ποιο μουντιάλ ήταν αυτό? Φάμπιο Γκρόσο του 2006 στη Γερμανία. Είδε, 6 ναι. Είναι στην Παλέρμο. Πάει Ίντερ και μετά πάει Λιόν. Και επιστρέφει Γιουβέντους. Έκανε κάτι, έπαιξε. Ναι, κάτι έπαιξε. Θυμάμαι, σου είπα εσύ με Γιουβέντους. Ξεκίνησε από την Ρενάτο Κούρι. Ρενάτο Κούρι, τι η Κιούρι. Ρενάτο Κούρι, αεροδρόμιο δεν είναι.
Ήταν Ρενάτο και τη ομάδα, αλλά επειδή μετά μπήκαν στη δείξη που κάτι φανατικοί οπαδοί των Γιούρ, του την κάνανε κούρη. Λοιπόν, αυτά για τα γυαλιά ηλίου. Έτσι, Opticon Express. Οκ. Okay. Ο προπονητή ποια εθνική ομάδα, Δημήτρη, κάνει μια ανανέωση χωρί τα automatic. Απέτρεψε τους ποδοσφαιριστάς του από το να ανταλλάξουν φανέλες με την Αργεντινή και χαρακτήριζε τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ζώα. Και το σχολιάζει αυτό, αν συμφωνείς, αν διαφωνείς, οτιδήποτε. Και κάποια θεματάκια με αφορμή την έναρξη του Μουντιάλ σήμερα. Μήνυμα είναι. Ναι. Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, Ολλανδία και Ελλάδα σαν Έλληνες είναι ξενέρωτο. Διαφωνώ. Η Ολλανδία δεν είναι αξία κανείς. Η Ελλάδα, okay, εντάξει, μας αρέσει. Η Ιταλία είναι. Ναι. Στιγματίζει το Μουντιάλ. Με Ολλανδία μιλάς για τη χώρα, φίλε, που δεν πήγε σε 35 Μουντιάλ. Μιλάς για τη χώρα που δεν, που δεν πήγε σε 35 Μουντιάλ. Όχι σε 5, σε 35. Και άκουσα μία πατάτα χθες από ακροατή του Γεωργίου. Λέω ειλικρινά, αν ήξερα ποιος τι είναι, θα το έκανα μήνυση. Όποτε μπορώ, ακούω. Όχι, όποτε μπορώ, ακούω. Βγαίνει ένα παιδί και λέει, για μένα, Γιώργο, ξέρεις ποια μπάλα δεν ξεχάσω ποτέ. Λέω, θα πει το παιδί τώρα να δούμε τι θα πει αυτό. Την Αντίντας. Αυτή που έπαιξε η Ολλανδία το 88. Επειδή το πήρε τότε το κύπελλο Εθνών Ευρώπης. Για το ευρωπαϊκό. Ναι, το ευρωπαϊκό. Όχι, δεν είναι το παιδί, το είπε ότι. Δεν είπε ότι Μουντιάλ, το είπε. Ρε αδερφέ, ποιο που έπρεπε να αποκλειστεί από την Ιρλανδία που την παίρνει στο 89,5 με την κεφαλιά του Κίφτ που η μπάλα χτυπάει καλά, λέει ο Άγγελος, σε 15 καλώδια και μπαίνει μέσα, άλλη φάση δεν είχε. Που τους κάνανε στον όμιλο Σοβιετική κουτούς. Τι ποδόσφαιρο έπαιξε εκείνη η Ολλανδία, η οποία μιλάει κάτι από μόνο του. Το 86, δύο χρόνια πριν, δεν πάει στο παγκόσμιο και στο επόμενο παγκόσμιο, το 90, γελάει η κοινωνία και δεν περνάει τον όμιλο με Αγγλία, Αίγυπτο και Ιρλανδία. Καλά, χαλάρωσε λίγο. Σιγά να πούμε. Πέρασε, πρέπει να πήγε με τη Γερμανία. Πώς ναι, κάτσε, πώς πέρασε. Για μισό γκολ. Είναι η πρώτη φορά που λέμε. Κάτσε, ρε, περίμενε, Σωτήρη. Πέρασε. Ναι, εντάξει, έχει δαρτούκι. Ναι. Πέρασε για μισό γκολ. Ένα θεό ξέρει πώ. Και ξεφτυλίστηκε με τη Γερμανία. Το μόνο μα έχει μείνει είναι η ροχάλα του Ράικαρντ. Ό,τι θυμόμαστε είναι αυτή. Η ροχάλα του Ράικαρντ στη φάτσα του Φέλλερ. Μάρια, πα να φάζει λίγο έξω να ηρεμήσει λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, αδέρφια, αυτά. Οκ. Okay. Πρώτη ώρα. Εδώ στην Τρόικα. Με Media Markt. Εκεί όπου δεν θα βρεις μόνο τη μεγαλύτερη γκάμα τηλεοράσεων, θα βρεις και την υπηρεσία TV Calibration. Με το TV Calibration θα έχεις τέλεια εικόνα. Αυτό σημαίνει προσαρμοσμένη φωτεινότητα, φυσικά χρώματα, λίγη αντίθεση. Εικόνα σωστή για κάθε τηλεόραση. Μαθαίνεις πιο πολλά για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Θέλουμε έντονη ανάμνηση από Μουντιάλ και αν έχεις χάσει ποτέ γυναίκα ή άντρα, αν είσαι γυναίκα, για να δεις αγώνα Μουντιάλ. Αν έχασες γκόμενα για Μουντιάλ. Εγώ το έχω πάθει, συνειδητά το έκανα, έτσι. Αν ακούει η Μανίνα, την καλημερίζω και περιμένω να επανορθώσω. Πρώτη ώρα για την Τρόικα με Mr. Gold Pizza 23 10 62 85 86, με Ρεγκίνα για είδη αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη και βεβαίως με Βασιλική Ρετσίνα από μεσημβρία εινοποιητική. Ο Μάριος έχει να πει κάτι σημαντικό, θέλει να ζητήσει συγγνώμη από μια κοπελιά την οποία το 1994 έστησε για πολύ σημαντικό αγώνα στο Μουντιάλ Ιρλανδίας-Νορβηγίας. Ιρλανδία-Νορβηγία. Α, thanks, Σωτήρη. Thanks. Ναι, αγόρι μου, thanks. Ωραία, να σκαλά. Λοιπόν. Δηλαδή δεν έπαιζε ούτε ο Ηρακλής, ούτε η United, ούτε ο ΠΑΟΚ που παρακαλέ να χάσει. Έπαιζε η Ιρλανδία και την αίσθηση την κοπελιά. Ναι. Έχουμε ήδη, συγγνώμη. Ναι, έχουμε ήδη μηνύματα εδώ για. Δεν πρόλαβα να το κάνω να το χτίσω λίγο το θεματάκι. Καταρχάς, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νοβοσέλατς που είναι εδώ πέρα μαζί μας, ο παδός του Ολυμπιακού, ο οποίος ό,τι έφερε είναι ένα και ένα. Τέλος, έχω πρόβλημα με αυτούς που ξοδεύουν, φέρνουν και είναι ό,τι να είναι. Η άλλη μας έφερε προχθές 3 κοτοπιτάκια, 4 κολοκυθοπιτάκια. Τι ομάδα ήταν? ΠΑΟΚ. 3 ρεπανομανιταρό τέτοια. Η Έλενα. Και τα βλέπαμε εδώ. Η Έλενα. Τα κοιτούσαμε. Λέει, παιδιά, γιατί δεν φάγατε? Λέει, χορτάτη είστε. Λέω, ναι, χορτάτη είμαστε. Δηλαδή, μπράβο, ρε Νοβοσέλατς. Μπράβο, μπράβο. Η βαθιά υπόκληση. Να σε καλά. Το διασκεδάζεις πάντως, ξέρεις. Να σε καλά. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας. Ο διαγωνισμός με έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ο προπονητής ποιας εθνικής ομάδας σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των Μουντιάλ χαρακτήρισε τους Αργεντίνους ζώα μετά από τον αγώνα με αυτούς της ομάδας του
και απέτρεψε τους ποδοσφαιριστάς του από το να ανταλλάξουν φανέλες μαζί τους. Πάει αυτό. Οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Τώρα, σαν θεματάκια, η πιο έντονη, δυνατή ανάμνηση που έχεις, προσωπική, έτσι, από την μέρα που βλέπεις Μουντιάλ, έχεις χάσει ποτέ γυναίκα ή άντρα, ή άντρα-άντρας, αν είσαι γκέι, έτσι, για να δεις αγώνα του Μουντιάλ. Εγώ, ναι. Εγώ, ναι. Και ζητώ συγγνώμη από τη Μανίνα, αν με ακούει, θα ήθελα να επανορθώσω. Και μάλιστα μια μπορεί και να άλλαζε ριζικά και κριθαρικά ίσως η ζωή μου. Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, γιατί το Μουντιάλ αυτό ξεκινάει Πέμπτη. Για ποιον λόγο ξεκινάει... Και αυτό σε πειράζει, ρε Σιμάρη. Γιατί ξεκινάει Πέμπτη. Πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ... Δημήτρη, μάρκαρε το δικό μας το μήνυμα. Έτσι βολεύει, ρε φίλε. Μάρκαρε το δικό μας. Για να γίνει ο τελικός Κυριακή. Να δούμε τι θα γίνει, τι θα πει ο κόσμος. Τι κόσταν, τι είπες τώρα, δε. Ο τελικός πρέπει να γίνει Κυριακή. Βολεύει. Συγγνώμη, τι είπες τώρα. Η 30η ημέρα, 32η, να είναι Πέμπτη. Α, γιατί όλα τα άλλα Μουντιάλ δεν ξεκίνησαν ούτε ένα Πέμπτη. Έχουν γίνει άλλα 20 Μουντιάλ. Γιατί δεν ξεκίνησε ένα. Όλα τα άλλα ταιριάζανε. Είναι το πρόγραμμα των αγώνων, ρε φίλε. Είναι σαν να γίνεται. Μετακινήσεις. Μπορεί να έχει και ενώ τώρα δύο μέρες μετακίνηση. Θα ήθελα να μην ήταν μικρότερο. Μη χειρότατα λαθώ. Σε 20 Μουντιάλ όλα ταιριάζανε να ξεκινήσουν Παρασκευή ή Σάββατο. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει Πέμπτη. Μην τρως το διάλειμμα. Με τεχνολογία, με αεροπλάνα. Παλάει τη ροή της ομιλίας. Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί το Μουντιάλ αυτό ξεκινάει Πέμπτη. Τόσο μα τόσο. Σοβαρά θέματα σήμερα. Απλά. Είναι σαν να γίνεται τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο Δευτέρα. Εσύ δεν θα πας ποτέ, μην σε νοιάζει. Έχει γίνει ποτέ. Μη σε νοιάζει, δεν θα πας ποτέ. Έχει γίνει ποτέ. Δεν θα πας, δεν θα είσαι εκεί πέρα. Έγινε και ήταν με Ηρακλή. Ηρακλής Καστοριά το 80 έγινε Δευτέρα. Γι' αυτό έχασες. Ναι. Έχασες. Ψι βάλαν δάχτυλο για να γίνει Δευτέρα. Δάχτυλο ξέρω ποιοι βάλαν μετά. Για πες μας. Με τα χέρια τα τρώγες. Με τα χέρια, με τα πόδια, με τα γόνατα. Με ό,τι άλλο προεξήχε τα τρώγες. Απέκλεισα ημιτελικό εσένα, ρε φίλε, και μετά δεν μπορούσα να πάρω την Καστοριά. Εντάξει. Έκανε τον Τσιρόνι γίγαντα. Τσιρόνι μετά, ναι, πήγε Ολυμπιακό. Ολυμπιακό δεν πήγε. Ολυμπιακό ο Τσιρόνι. Ο Δίντσικο στην ΑΕΚ, η Πεκτούρα, ο Γιάννη. Να είναι καλά ο Γιάννη. Και ο Σημεοφορίδης, η Πεκτούρα η τεράστια. Ο Λάκης πήγε στον Παναθηναϊκό και μετά στο Εγάλεο. Σαργκάνης έπαιζε. Ναι, ναι. Ναι, εννοείται, ναι. Ο ναι. Παράσχος μπήκε αλλαγή. Ο Παράσχος, ο Γιώργος, ναι, αλλαγή είχε μπει εκεί, ε. Ναι. Ναι. Ο Γιώργαρος. Ναι. Ωραία, ωραία. Νομίζω σας βοβαλήσαμε με θεματάκια για το quiz FM και όνομα τεπώνυμο δίπλα την εθνική ομάδα. Την εθνική ομάδα, τώρα αν ξέρεις και τον προπονητή, οκ, okay, το γράψει για μακιά. Και εικόνα χάλια είναι. Αποστολή. Πολύ στο... κόσμο έχεις, ρε. Γεμάτο είναι. Εδώ δεν στη γίνεται, μόνο όμως 12 έχει. 1980, Δευτέρα βράδυ. Ο τελικός κυπέλλου με τον λιγότερο κόσμο είναι. Στη Φιλαδέλφια. Πρέπει να είχε 11.000 πάρα κόσμο. Πάρα από 3.000. Όχι, 11.000 κόσμο. 10.800 τόσο. Περίμενα την τηλεφορία να κάνουμε τα κίνηση. Ναι. Κλέφτες γίνανε. Ναι, αλλά είχα το με τον Όφη, δεν χρειάζεται. Αυτή ποιοι είναι. Καστοριά. Όχι, Ηρακλής, 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 να το κολτουλάκι. Με το πλάγιο. Ωραία. Πολύ κόσμο στο κήπεδο. Εντελ... Εσύ το τέρμα το έβαλε. Ναι. Εγώ νόμιζα άλλο το έβαλε. Το πλάγιο σαν κόρνερ ήταν. Εντελώς τελείως αμερικάνικη φανέλα η Καστοριά. Με το Καστοριά όπου μπροστά. Την έστειλε στη γραμμή της εστίας, ρε. Αμερικάνια. Και την έβαλε το μονοφύλακας, ναι. Ναι, ρε, εσύ. Αν έμπαινε η μπάλα χωρίς να κουμπίσει σε οποιονδήποτε, δεν μετράει. Αναλόγως στο διαιτή. Α, μπράβο, ναι. Δεν ξέρω τι ήταν τότε, δεν ξέρω. Ο Σπάθας. Πάλι Καστοριά στο κόρνερ. Τσιρώνεις είναι το 11. Πολύ κόσμο στο γήπεδο, Μάρη. Δευτέρα ήταν, δεύτερη μέρα. Έξοδο δες. Ποιο είναι έξοδο, ο Γεωργίεφ. Όχι. Πες τα ρε. Αυτή είναι η Καστοριανή. Ο Δίντσικος είναι. Ναι, ο Γιάννης ο Δίντσικος είναι. Πιο πολύ από εσά ήταν. Όχι, εσύ. Όχι. Συγγνώμη. Θα το δούμε όλο τώρα. Καταφθάνουν πολλά μηνυματάκια. Ήθελα τελικό. Τι λέει. Αγγλία-Γαλλία. Αλλά είναι ανέφικτο και λόγω διασταυρώσεων. Λέει ο αγαπημένος 900. Ο 557 μας μεταφέρει τη δική του ανάμνηση. Έλα να σου πω με τι ήμουν χθες. Έλα να σου πω, και σε ανέφερα. Με τι κοπέλα ήμουν χθες. Με τι κοπέλα ήμουν χθες. Κρατήσου. Εκείνη το ήξερε. Εγώ ξέρω τι τελικό θα ήθελα. Τι. Έλα πιο πέστε εδώ κοντά. Okay. Βραζιλία. Ναι. Καταρχάς. Είναι βλάκι. Ναι, πες άντε, Βραζιλία. Ναι, πες. Δεν νόμιζα κάτι αφήσει σοβαρό. Κάτι, όταν σκέφτεσαι Μουντιάλ, ποια χώρα σκέφτεσαι. Αγγλία. Πάμε, συνέχισε. Συγγνώμη, αυτή είναι η κόρη του Φερνάντο Σάντος. Ιέρο. Φερνάντο Ιέρο.
Ο οποίος ξαφνικά ανέλαβε την Εθνική Ισπανίας. Αυτή μοιάζει λίγο την τραγουδίστρια τη δικιά μας. Από εδώ πέρα πριν η κοπέλα που κάνει καριέρα και εξωτερικό. Ρε. Η Αθηνά, την ξεχνάω, ξέρω τη μητέρα της. Οικονομάκου. Αχ, όχι δε. Έλα, πες, τελικό τι θες, Αγγλία, Βραζιλία, ναι. Γαλλία. Εντάξει, καλά, ωραία. Γι' αυτό μπήκες. Λοιπόν, είμαι χθες με κοπέλα. Είμαι χθες με κοπελίτσα. Είμαι χθες με κοπελίτσα πανέμορφη. Και σε ανέφερα. Εμένα. Λέω, υποστηρίζεις καμιά ομάδα, ορίζει από εδώ. Λέει. Είμαι, λέει. Άρσεναλ και Τσέλσι. Λέω, ορίστε, τι πράγμα. Λέω, τι είπε, δεν κατάλαβα. Λέει, ελληνική, Ελλάδα τίποτα. Άρσεναλ και Τσέλσι. Γιατί. Όχι. Γιατί, είπε Άρσεναλ και Τσέλσι. Γιατί είναι. Λέω, λέει, τώρα είμαι Τσέλσι. Το πιάνεις. Για τον Τζεχ. Όχι. Όχι. Για τον επιθετικό μου, ρε. Τον Ζηρού. Μπράβο, ερωτευμένη με Ζηρού. Ναι. Οπότε ακολουθεί. Λέω, αν πάει στον Πάουκ, λέει Πάουκ. Λέω, καλά, εντάξει. Ευτυχώς αυτό δεν μπορούμε να το δούμε τώρα. Αλλά μελέτα και έρχεται. Δεν μπορούμε λίγο. Ο Μωράτα δεν είναι στην εθνική, γιατί τον βλέπω κάνει διακοπές στο δεν Instagram. Τον πήρα. Και δεν τον πήρε το Μωράτα. Μαζί με τον Ικάρντι, παρέα. Και τον Αϊγκολάν. Και τον Αϊγκολάν. Εκπληκτικό στο FIFA 18 είναι Αϊγκολάν. Να τον πάρετε. Καλά, μωρέ, δεν είναι και το super πια 9άρι. Οκ, εντάξει. Ο Πρίγιο καλύτερος είναι. Λέγε, ο 5-5. Τώρα είδα ότι έχει ελιά από εδώ πέρα κάτω. Τώρα που αδυνάτησες. Λέγε ρε παπάτζι, λέγε. Μήνυμα, το είδα στο διάλειμμα από την αμαρτία μου. Χρήσανθου Τσαλτίδη, το κατατάσσω στα μηνύματα, πραγματικά αραβουργήματα. Σκέφτομαι να το πάω στον φίλο μου τον Πλάτων, τον Βιδερίδη, το κάνει κρεμαστό. Ήμουν στο Καλπακίδι τον Δημήτρη, τον Πέτρο, στο Καλπακίδι κάτω στο Μητροπόλεμο, το κάνει κρεμαστό. Λέγανε εδώ ότι ο Μαρινάκης πήγε και αυτά και δεν αγαπητός, λέει ο Δημήτρης, ναι. Και στέλνει μήνυμα Τσαλτίδης και λέει, ενώ αν πήγαινε ο Γιωργάκης Σαββίδης, θα τον αποθέωναν. Τεράστιο μήνυμα, έρχομαι λέει, και στέλνει νέο μήνυμα, όπως πιο προκαλεί, έχει αντίδραση. Τεράστιο Τσαλτίδης, θα έρθει κάποια στιγμή. Αύριο θα λείψει πάλι για μια μισή ώρα, γιατί βαφτίζει η ξαδέρφη ενός κουμπάρου τους και πρέπει να βοηθήσει. Που λένε μου, ήρθε. Με συγκίνησες. Πες το θεατρικό. Τι έπαιζε το παλικάρι. Με συγκίνησες, ειλικρινά. Χθες το βράδυ ήμουν με. Θεατρικό δεν ήτανε. Α, νόμιζα παίξει ένα σπίτι, Σέξπιρ ή Τένεσι Ουίλιαμς. Ναι, ωραίος. Μπράβο του. Μπράβο του. Πραγματικά με συγκίνησες. Πραγματικά με συγκίνησες. Μπράβο. Αν κάποια στιγμή κάνεις παιδιά, την επόμενη 20ετία θα πηγαίνεις κι εσύ. Ναι. Πες τα καλά τα λες. Πάμε. Μετά τις 11 θα έρθω. Ωραία. Ωραία, παλικάρι μου, τι ωραία είναι. Σαν απειλή ήταν αυτό. Τι γι' αυτό πτήμα. Εντάξει. Λοιπόν. Μηνύματα. Ναι. Το 900 ήθελα, τελικό το διάβασες. Ναι. Μουντιάλ 90, ο 557, το μάτς Ιταλία-Αργεντινή στο γήπεδο της Νάπολη. Το στέλνει ο 557 ως έντονη ανάμνηση. Ναι, έτσι. Ότι προηγήθηκε λογικά. Ναι. Ναι. Για μένα από εκεί μία είναι η στιγμή. Μία είναι η στιγμή. Όχι ακριβώς τα δάκρυα του Γκάζα. Όταν συνειδητοποιεί ότι αν πάνε τελικό δεν παίζει αυτός, μετά τον αγώνα, το οποίο το έχω σε ολοσέλιδο από την France Football, προσέξτε, το έκανε ολοσέλιδο η France Football. Όταν ο Γκάζα είναι μέσα στα δάκρυα μετά τον αγώνα, ο Τέρι Μπούτσερ τον πιάνει από το χέρι και τον πηγαίνει με το χέρι ψηλά, ο βετεράνος στόπερ Τέρι Μπούτσερ τον πηγαίνει μπροστά στους οπαδούς και παρουσιάζει τον νέο βασιλιά. Σωτήρη, στο έχω δείξει. Άστο. Θα τα παρατήσεις, ειλικρινά. Αυτό ήταν σοβαρά με τώρα με παίκτη του ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα γύριζες όλη μέρα με τίσερ. Μπορούμε να σου δείξουμε κάτι για να τα παρατήσεις εσύ. Σίγουρα όμως, να μην γιατί ξαναγυρίσεις. Πάμε, διάβαζε. Ναι. 883. Ναι. Δυσάρεστη ήταν το 86 τον τελικό. Πνίχτης Σουμάχερ. Σε παρένθεση, Πνίχτης Σουμάχερ. Ευχάριστο το 14 με Βραζιλία, όπου παρήγγειλα πίτσα και μέχρι να έρθει ήταν 0-4. Λέει ο Πιξ Λαξ. Το 82 που κάνει την αλητεία ο Σουμάχερ στον. Πέσονται στον Γάλλο μπροστά που βγαίνει και του κάνει καρατέκα. Πώς, τι ποδόσφαιρο είχαμε τότε, εσύ. Και δεν τρώει ούτε κίτρινη κάρτα. Ούτε κίτρινη κάρτα. 228. Ο Ματεράτσι είχε πει, όταν του τράβηξε τη φανέλα και μου είπε θα στη δώσω μετά αν τη θέλεις, του απάντησα προτιμώ την αδερφή σου. Την πόρνη την αδελφή σου. Καλημέρα. Να είσαι καλά, 228. Εσύ τι θα κάνεις, Δημήτρη, για πες μου λιγάκι. Τι θα κάνεις, για πες μου λιγάκι. Εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω αδερφή πρώτα απ' όλα. Αυτό καλά, είναι. Και εγώ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μήπως είχαν προηγούμενα, δεν ξέρω. Ούτε είπα ότι είσαι ούτε τίποτα. Λέω, αν στο έλεγε αυτό εδώ πέρα, τι έκανες. Και εκείνη τη στιγμή είσαι, ξέρεις, αγώνας τελικός κυπέλου, έτσι. Η σφιγμή είναι πέτυχε στα. Πέτυχε το σκοπό του ο Ιταλός. Ναι, όντως. 845. Πιστεύω δεν υπήρξε μεγαλύτερη αδικία από την Αγγλία του 90. Τον μεγάλο Σερ Μπόμπι τον έφαγε η σιγουριά του για τον Στιούαρτ Πιρς. Και Κρις Γουόντλ, που όμως
Που όπως έλεγε. Που όπως έλεγε, έβαζαν πέναλτι με κλειστά μάτια. Και ο Καράμπλας έτσι έλεγε. Μεγάλη αδικία έργα ναι. για τον τεράστιο Γκάζα. Καλό μουντιάλ να έχουμε ο Θουβού. Θουβού, ιερά τα λόγια σου. Ιερά τα λόγια σου. Αλλά πιστεύω η μεγάλη ατυχία να ξέρεις για την. Σαν συγκυρία για την Αγγλία είναι το 82 που πηγαίνει χωρίς τον Κέβι. Στην ουσία με τον Κέβι Κίνγκα τραυματία και τον Τρέβορ Μπρούκινγκ τραυματία. Τους δύο πιο τεχνικούς παίκτες της. Το δεκάρι και τον επιθετικό της. Περνάει με τρεις νίκες από τον όμιλο με συντελεστή τερμάτων 6-1 κάνοντας μεγάλη νίκη με την τεράστια Γαλλία του Μισελ Πλατινί και αποκλείεται από τον επόμενο, από τον όμιλο με ισοπαλίες, με μεγάλη ατυχία στο 0-0 με τη Δυτική Γερμανία και στο 0-0 με την Ισπανία τελευταίο μάτς όπου μπαίνουν Μπρούκινγκ και Κίνγκαν σακατεμένοι τα τελευταία 21 λεπτά. Μεγάλη ατυχία εκεί. Έτσι. Το 86 δεν λέω, αλητία. Το 86 περνούσε την Αργεντινή και τελείωναν όλα. Το 86 το μάτς λήγει 2-1, όχι 2-0. Γιατί λένε όλοι τον γκολ του χέρι, τον γκολ του Μαραντόνα με το χέρι, αλλά μετά σας βάζει. Το μάτς λήγει 2-1. Και όχι απλά λήγει 2-1. Δείτε στο 90-1 τι χάνει η Αγγλία. Δύο το λιγάκι. 8-45 θέλω τελικό με Αργεντινή για εκδίκηση εκείνης της απάτης του Μαραντόνα με το χέρι. Όπως είπε ο μεγάλος Σερ Μπόμπι, the hand of. The hand of a rascal. Θουβού. Rascal είναι ο αρουραίος. Ή κάνω τώρα κοτσάνα, λέω. Rascal είναι ή το. Αχ. Έλεος δρεσί. Και το, κάτι, για κάποιο λόγο. Θουβού γράφει: όποια γυναίκα βρίσκει ωραίους άντρες Βραζιλιάνους και Λατίνους γενικότερα, ας το παρατήσει το θέμα. Και πού ξέρεις εσύ, ρε φίλε, από γυναικείο γούστο δηλαδή. Κάτσε, πώς το πάει εδώ, δεν κατάλαβα τώρα. Έχουμε βάλει θέμα αν ποτέ έχεις χάσει γυναίκα. Για να δεις Μουντιάλ. Εγώ το έχω κάνει, το λέω. Εντάξει. Το 2002 ήταν η εκπομπή με Πανούτσο Καρπετόπουλο και λέγονταν τώρα. Ναι, σωστό. Κομπάρα. Και ήταν μακράν η καλύτερη. Τρελές αναλύσεις και χιούμορ. Για τον Γκρόσο, φίλος μας γράφει ότι ήταν η χρυσή φουρνιά της Παλέρμο με Τζακάρντο και Μπαρτσάλι. Oh. Ήταν όλοι στο Μουντιάλ του 2006 από την Παλέρμο. Να, ναι. Ρενάτο Κούρου που λέγαμε νωρίτερα, το γήπεδο της Περούτζια, ναι. Ναι, σαν ομάδα το έβαλε εκεί πέρα. Ότι αγωνιζόταν στο Ρενάτο Κούρου. Σαν, ναι, σαν ομάδα, ναι. Το έβαλε σαν ομάδα. Προφανώς στην περιοχή. Μήπως είναι η ομάδα στην... και από εκεί πήγε στην Παλέρμο. Σαν να λέω εγώ, ακαδημίες και εγώ. Λέω Γιώργος Κούδας και πάει στον Πάο. Ένας γκρινιάρης Παοξής. Σε άλλα νέα, μία ανάσα από τον Βέρμπουμ και κοντά στον Μπούκι ημέρα 26η. Συγγνώμη, βοήθαμε λιγάκι. 5 εκατομμύρια στον. Πώς λέγεται το παλικάρι, Βέρμπουμ. Ναι. Σύνολο για 3 χρόνια ή 5 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι, για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια, οκ. Okay. Καλά, ρε. Στα 10 θα κλείσει λογικά. Και δεν έρχεται. Κάτσε, αυτός που θα πάει, τι είναι, αυτός τι είναι, ρε. Θέλει και ο Ολυμπιακός, ρε, και δεν ψάχνει σχέθεται τώρα. Αν θα πάει. Για τον Μπούκι δεν το πολύ βλέπω, έτσι. Εμείς όποιον θέλουμε τον παίρνουμε, έτσι. Δημητράκη. Εσείς τον παίρνετε. Όποιον θέλετε. Τον δίνετε κιόλας και τον παίρνετε. Ρε Νοβοσέλατς, πάρτε Ντάρμπισιρ. Άσχημος ήταν, ρε φίλε. Πεκτούρα. Στον τελικό έβαλε γκολ με διάσηση. Πλάκα μου κάνεις. Το πήγε παράταση μόνος του. Άρθρο στο Μέτροσπορ είχα κατεβατό. Ο τελικός του Ντάρμπισιρ. Παλιά σκοπής, ναι. Αλλά. Συγγνώμη. Ποιος Έλληνας θα του άνοιγαν τη μύτη. Αυτός ήταν, φίλε, μάγκικος τελικός. Του ανοίγουν τη μύτη. 2-0 στο 10. Του ανοίγουν τη μύτη. Με διάσηση. Τρέχει ένα τόνο αίμα. Τους λέει τίποτα, μια χαρά, σηκώνεται. Του βάζουν τα βαβάκια, ναι. Περνάει μπροστά και σκοράρει με κεφαλιά εκτός ισορροπίας με κρεμασμένα 3 άτομα, ναι, πάνω. Αλλά τότε είχα και παιχταράδες, είχα το Ρωσίδι, φίλοι, είχα Γκαλέτη, είχα, ναι, είχα Άτζα, είχα. Τώρα έχω λιμά. Ποιο γκολ όσο ζω του Γκαλέτη δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το στον τελικό. Ύμνος πρωτάθλημα εκτός έδρας. Α, στη Ρεάλ μέσα. Πρωτάθλημα. Α, Ολυμπιακό. Πρωτάθλημα. Εκτός έδρας. Για την Τούμπα θα λέγατε. Όχι. Στην Τούμπα δεν έβαλε. Ύμνος στην τεχνική. Χρησιμοποιεί τις αρχές της φυσικής και την τεχνική στο ποδόσφαιρο. Από μεγάλη μπαλιά που γίνεται από πίσω. Ή βολέ του γκολκίπερ ή μπαλιά από τον αμυντικό. Χαριλάου. Α, ναι, ναι. Που τυλίγεται στον αέρα για να προλάβει την έξοδο. Ναι. Τυλίγει τον εαυτό του στον αέρα. Ναι, ναι, ναι. Τυλίγει τον εαυτό του. Και τσιμπάει πλασάρι με το δεξί. Τον γκολ αυτό δεν μπαίνει ποτέ. Στην ένα μπροστά του. Στην ένα μπροστά. Ναι, ναι. Τον γκολ αυτό δεν μπαίνει ποτέ. Το βλέπω, λέω. Κα, αυτό λέω τίποτα. Δεν, εντάξει. Έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές, ρε Μάρη, με τον Ολυμπιακό. Και το βάζει. Όχι εγώ. Στο loser εκεί ότι η ομαδούλα του που έχει να δει χαρά σε Μουντιάλ από το 66 και αυτή με αμφισβητούμενο γκολ ούτε στους 8 θα φτάσει.
Έχει και όταν λέμε Μουντιάλ εννοούμε Βραζιλία, Σλαμή. Σωστό, εντάξει. Εγώ, εντάξει, παιδιά, εγώ χαίρομαι που δεν μιλάει για την Αγγλία φέτος κανείς. Κανείς, ούτε καν αναφορά τίποτα. Εγώ, τόσο, καλό είναι. Κάθε χρόνο κάτι λέμε όλο. Η φουρνιά του Τζέραρτ, του Λάμπαρτ, η φουρνιά του Σίρερ, η φουρνιά. Εντάξει, καλά κάνω. Δεν λέω τίποτα. Άκου να δεις. 1312 Άγγλοι έχουν απαγόρευση μετακίνηση στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα άτομα κτλ. Οι 1254 έχουν παραδώσει ήδη τα έγγραφά τους. Μην τυχόν και βγουν από τη χώρα. Ναι, με τους Ρώσους θα γίνει όμως. Εγώ σωστό, συμφωνώ. Με τους Ρώσους τι θα γίνει. Ξύλο οι Άγγλοι, Μαρία. Που ματοκύλησαν τη Γαλλία με τις ευλογίες της ρωσικής κυβέρνησης. Θυμάστε τι είχε γίνει. Βγήκε υπουργός και είπε: τα παιδιά μας παλεύουν για την πατρίδα. Ο υπουργός. Νομίζω γίνει και θέμα στην Ευρωβουλή. Υπολογίζουν ότι 10.000 Άγγλοι θα βρεθούν στη Ρωσία. Λίγοι είναι. Πολύ λίγοι. Πού να πάνε, ρε, αφού οι άλλοι είναι μάο-μάο. Και οι χούλιγκανς που έχουν ξεφύγει και προφανώς είναι μέσα σε αυτούς είναι κάποιες δεκάδες. Θα είναι καμιά 300-400 αυτοί. Άντε 500. Θα φάνε πολύ ξύλο. Βέβαια. Αυτοί εδώ δεν είναι χούλιγκαν. Αυτοί είναι τώρα πίνουν μπύρες και έχουν. Οι άλλοι εκεί βαράνε. Τα είπε όλα ο Κόλκας. Ναι. Το πρωί εκείνο, νομίζω Μεσοτήρη ήμασταν εδώ πέρα. Και ήταν και ο Τσαλτίδης. Και έβαλε ο Κόλκας, βλέπαμε μία ώρα που βλέπαμε από το τι έγινε στη Μασσαλία. Με από 100 μεριές, από 100 κάμερες. Και λέει ο Κόλκας, αυτό είναι η μπύρα κόντρα στην αφεταμίνη. Δηλαδή οι άλλοι ήταν τάγματα εφόδου. Δεν είχαν σχέση με ποδόσφαιρο. Ναι. Τάγματα εφόδου. Μπορεί και ειδικές δυνάμεις. Άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός. Άλλος ένας θάνατος. Ανθρώπου που είναι κοντά στον αθλητισμό. Το βλέπω τόσο ωραία. Δεν κατάλαβα τι είναι, ναι. Ναι, ρε φίλε. Ο Πύρος Δήμας παντρεύτηκε την Αναστασία Σδούγκου, που η πιο μεγάλη θυμούνται ότι ήταν δημοσιογράφος στην ΕΡΤ3, αθλητικά έλεγε κτλ. Έτσι. Έκαναν μαζί 4 παιδιά, νομίζω. Ψηλέ, ρε φίλε. Και έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Σδούγκου, η οποία και αυτή έδινε μάχη με τον καρκίνο. Στις 3 Ιανουαρίου του 2016 διαγνώστηκε όγκος στο κεφάλι. Έφυγε σήμερα. Εδώ δεν έχεις λόγια, τι να πεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και η οικογένεια του αθλήματος των δυνατών εκφράζει τη θλίψη της και τα συλληπιτήρια για την απώλεια της συζύγου του Προέδρου της Ομοσπονδίας Πύρου Δήμα. Πολλά μαζεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες. Συγκλονιστική δήλωση Πύρου Δήμα, ποτέ δεν την ξεχάσω. Αν δεν σήκωνα βάρη, θα ήμουν ένας ακόμη Αλβανός. Όπα. Νομίζω κάτι. Κάτι παράσταση. Ότι εντάξει. Τεράστια αλήθεια. Τώρα, εγώ πειράζει που θέλω να το δω αυτό. Η Κέλλη από το χτυποκάρισο Beverly Hills έφτασε 46 και είναι καυτή. Για να το δει στο διάλειμμα. Να τη δούμε λίγο, θέλω. Έχουμε αθλητική εκπομπή. Να τη δούμε την Κέλλη. Να το δει στο διάλειμμα. Να τη δούμε, ρε Σινοβοσέλατ, τι θε να τρελάνει. Κάτι πήγα να σε ρωτήσω πρώτα για τέτοιο προηγουμένως. Για ΠΑΟΚ, πες ό,τι θες. Για Ρασβά Λουτσέσκου. Με αυτόν τι γίνεται με τον Κάμπος αυτό. Γιατί αγωνιά και ο φίλος μου ο Νίκος, που είναι καμπικός άνθρωπος. Όλα αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει ο Κάμπος. Μάλιστα. Άρα δεν θα είσαι ακουστή. Ο coach. Δεν νομίζω. Ο coach. Δεν νομίζω. Θα γίνει πώληση. Όχι, ρε, δεν θα φύγει. Α, οκ, okay, εντάξει. Έχω λιπόθυμα ακροατή. Μας ακούει κάθε πρωί ο Νίκος. Έχει τους λόγους του, ρε φίλε. Έχει την ομάδα του, έχει τα θέματα του, ξέρει λεπτομέρειες. Δεν θέλει να το χάσει. Κανένα δεν θέλει να χάσει. Ναι, βρε, εννοείται, ρε φίλε. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ? Καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Μάτος, αλλά έχει. Ο Μάτος. Ο Μάτος. Πιο ποιοτικός. Έτσι που του κάνεις την ερώτηση, ξέρεις τι. Ο καλύτερος, τα βάζει όλα μέσα. Είναι, τα βάζει όλα μέσα, ναι. Μια ναι. ομάδα μόνος του είναι ο Μάτος. Ναι, αλλά έχει και την ανοχή των διαιτητών. Ειδικά στο. Λες εσύ, ο φίλος του Ολυμπιακού. Στο τελικό του Βόλου, φίλε Δημήτρη. Στο 6 είναι κόκκινη κάρτα. Λες εσύ ο φίλος του Ολυμπιακού. Είναι κόκκινη κάρτα, τι να κάνω. Για το Μάτος τι έχει ανοιχτό το διαιτητών. Δεν έχει δικαίωμα να πει αυτό τι είναι, δηλαδή. Καταλαβαίνετε ο φίλος του Ολυμπιακού τι είναι. Στο τελικό του Βόλου γλιτώνει κανονική κόκκινη κάρτα και είναι μπροστά στα μάτια του Κομίνη. Το εκβιάζουν. Και οι αντίπαλοι και οι πάγκοι τα λοιπά. Τον έχουν στοχοποιήσει. Έχει βάλει τόσα βίντεο τώρα εδώ πέρα. Που, άμα το βάλει στο βιντεάκι. Έχει χαθεί. Ναι, βρήκε του 80 Ηρακλής Καστοριά. Το άλλο τώρα με το Μάτος στο τελικό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Μάτος, δηλαδή ένα παίκτη που θα ήθελα από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό είναι μόνο ο Μάτος. Εγώ πάλι από εσένα κανένα δεν θέλω. Δεν πειράζει. Γι' αυτό έχω 44. Τι τραβάμε. Ρε αρρώστια. Πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Τρόικα εδώ στον Λίμπερο μαζί με τη Media Markt εκεί όπου
Έχει αγώνα σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και επειδή θέλετε να δείτε το μάτς σε μεγάλη τηλεόραση, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός MediaMarkt. Και για την τηλεόραση και για το αν υπάρχει βλάβη στο ψυγείο, αν σκέφτεσαι πότε θα έρθει το νέο ψυγείο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θες η συσκευή που έχεις αγοράσει να φτάσει στα χέρια σου την ίδια μέρα. Ένας είναι ο τρόπος να πραγματοποιηθεί. Αυθημερών παράδοση από τη MediaMarkt. Κάνε παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα σου έρθει την ίδια μέρα. Για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός MediaMarkt. Πραγματικά τεράστια απογοήτευση. Δεν υπάρχει ούτε μισή σωστή απάντηση στο quiz μας που έχει ως έπαθλο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Και είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Ο προπονητής ποιας εθνικής ομάδας σε κάποιο μουντιάλ μετά από αγώνα με την Αργεντινή απαγόρευσε τους ποδοσφαιριστές του να ανταλλάξουν φανέλα με τους Αργεντίνους και τους χαρακτήρισε ζώα. Όχι τους ποδοσφαιριστές του, τους Αργεντίνους. Θέλουμε μόνο το όνομα της εθνικής ομάδας. Έτσι, όχι του προπονητή, το ξέρω κάποιοι για να το ξέρετε τώρα αυτό, είναι λίγο δύσκολο, ειδικά οι κυρίες. Okay. FM κενό, ονοματεπώνυμο, την απάντηση, αποστολή στο 54526. Αύριο θα κάνουμε τα πάντα για να δίνουμε προσκλήσεις για, για τη λαϊβάρα του Παύλου Παυλίδη στη Μονή Λαζαριστών. Okay, αύριο. Αυτά. Τι εννοείς τα πάντα? Τα πάντα, όχι τα πάντα. Τα πάντα, όχι τα πάντα. Okay, σχεδόν τα πάντα, για να μην γίνει παρεξήγηση. Έχεις χάσει ποτέ γυναίκα ή άνδρα για να δεις αγώνα του Μουντιάλ στη ζωή σου μέχρι τώρα? Ράσκαλ κατεργάρισε, το είδαμε Θουβού, ναι. Είχε πει ο μεγάλος Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, το χέρι του κατεργάρι, όχι του Θεού, the hand of Ράσκαλ, για τον γκολ εκείνο εκεί το 86 στο Μεξικό. Το οποίο δεν το είδε ούτε ο Βούλγαρος, ο Αργερινός διαιτητής, ούτε ο Βούλγαρος βοηθός, οι δύο αυτοί αλήτες. Λοιπόν, εγώ έχω χάσει. Καλημερίζω τη Μανίνα, αν ακούει ή αν ακούει κάποιος δικός της, και θα ήθελα να επανορθώσω Μανίνα, την Μανίνα, την οποία την πρόδωσα το 1994 για να δω το Ιρλανδία. Μανίνα και Κατερίνα, γι' αυτό τα λέει. Είσαι αστείος. Μανίνα, και Μανίνα Κατερίνα, πολύ ωραία κοπελίτσα. Χίλια τεύχη Μανίνα. Κούκλα, κούκλα, ένα-δύο έχω, τρία-τέσσερα έχω. Για αφήσεις από συγκροτήματα και τέτοια. Για αφήσεις. Ναι. Μανίνα. Την Γκάντι, την Χάιντι. Την πρόδωσα για να δω το Ιρλανδία-Νορβηγία. Τον Νίλς Χόλγκελσον. Κρίσιμο. Αυτές τις αφήσεις με συγκινείς. Ναι. Ναι. Νίλς Χόλγκελσον. Ο 164 γίνεται ιδιαίτερα σκληρός με τον φίλο Νοβοσέλατς που μόλις αποχώρησε, τον απαδό του Ολυμπιακού. Φίλε μου, είχατε παιχταράδες, αλλά με αυτά. Ναι, δεν διαβάζεται αυτό. νέο μήνυμα του Θουβού. Νέο μήνυμα του Θουβού. Το λέω επειδή άκουσα κάτι για το πόσο ωραίος άντρας είναι ο Μαρσέλο και ο Μάτος και κάτι τέτοια στο ράδιό σας. Συγγνώμη, για τον Μαρσέλο ποιος το είπε? Για τον Μάτος λίγο να το καταλάβω, η Μπούντου είναι ερωτευμένη, άρρωστη με τον Μάτος. Ο Μαρσέλο τότε, φίλε, ο Παϊτέρης είναι μοντέλο. Ο Παϊτέρης πρέπει να πάει για μοντέλο ο άνθρωπος. Ο Ταμτάκος. Φίου, δεν το κατάλαβα αυτό. Για τον Μαρσέλο ποιος είπε, η Μπούντου, ότι είναι ωραίος άντρας? Πού να πάω εγώ στο διαγωνισμό να βγω μίστερ? Θα κάνει παρέμβαση Μπούντου τώρα. Τον αγαπάει, το Μαρσέλο. Το Μαρσέλο, σαν άντρα. Ο Μαρσέλο, περίμενε, μην φεύγεις, περίμενε, κάτσε, κάτσε, μείνε, κάτσε. Σωτήρη, φεύγω. Η ελπίδα... Θέλω να πάρω μέρος για μίστερ κόσμος τώρα. Όχι, δεν είναι... Δεν παίζεις στη Ρεάλ Μαδρίτης... Πω... Σε παρακαλώ πολύ. Δεν παίζεις στη Ρεάλ Μαδρίτης... Για δείξε μας εσύ, ρε δασκαλάκι. Έλα στο μικρόφωνο, Μαρία, κάνουμε κομπή, κάτσε. Αν έπαιζες άπιε στη Ρεάλ Μαδρίτης και είχες τον τραπεζικό λογαριασμό του Μαρσέλο, θα σε έβλεπε κούκλο. Τι είπε, ρε παιδιά, η Μπούντο? Οι μαλλιάδες είναι της μόδας. Έλα στη γειτονιά μου, έχουν 30 μαλλιάδες εκεί που είναι αραχτοί όλη μέρα στον μπαρ και πίνουν καφέ. Τι είπε, το κατάλαβα. Και τι κάνουν με Μαρή, και τι κάνουν? Α, με το δίκο, κάτι εκεί με σαγιονά με αυτά. Τι μαλλιάδες. Άλλο ο Μπονζόβι μαλλιά, όταν είχε μαλλί, κάτσε κούκλο. Και άλλο. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με το μαλλιάδες, δε φίλε? Νέγρη. Ο Γιάννης Νέγρης. Εξαιρείται. Σ' αρέσει? Ο Γιάννης Νέγρης. Όχι. Τι? Δεν τον έχεις εικόνα. Άρα, για να ο Γιάννης Σαουρίδης. Όχι. Γιατί, μαλλιάζει με κοσίδα αυτό, γιατί ρε? Καλά σου λέει, γιατί, μαλλιάδες είναι. Όχι, το κλασικό μαλλιάδες.
Μαλίκο Τσίφα. Τι ακριβώς μαλίθες εσύ, ας πούμε. Το κρατσικό. Ναι. Ναι. Ο Φελαϊνή, ο Φελαϊνή, ο Φελαϊνή. Φελαϊνή σου αρέσει. Μαλλιάς, ο Μαλλιάς. Είναι οι τύποι που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Α. Δηλαδή ο Μαρσέλο. Και γι' αυτό σου αρέσει σαν άντρας. Ο Ουάρντας αρέσει. Ωραία, εμένα, εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Ο Ουάρντας αρέσει σαν άντρας. Και αυτός αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Γιατί δεν σου αρέσει ο Ουάρντας. Άλλο, αν σου αρέσει ως άντρας σου είπα. Okay. Τι είπε, τι είπε, είναι πιτσιρίκι. Είπε όχι. Είπε όχι. Τι είπε όχι λέει, για τον Ουάρντα. Ξύπνα, είπε δεν της αρέσει ο Ουάρντα. Ξύπνα. Ωραία, εγώ θα σου φέρω ένα 19χρονο, 20χρονο. Αν σου έρχονταν τώρα ο Ράιαν Γκόσλινγκ, 20 ετών, θα έλεγε. Είναι πιτσερίκι. Ράιαν, sorry, με λένε Μπούντου, με ένα γιου Δημητρή. Δεν στη ώρα σου. Πιτσερίκι. Δεν στη ώρα σου είναι ο πρωθυπουργό που χθε Μάρια είπε ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό για του γείτονε. Και γι' αυτό το πάει σε δημοψήφισμα η γείτονα χώρα. Για μα δεν είναι κάτι να αλλάξουμε εμεί, λέει. Άρα γι' αυτό δεν χρειάζεται να πάμε σε δημοψήφισμα. Δεν είναι τόσο σημαντικό για να κάνουμε δημοψήφισμα. Ναι. Μάριε. Ναι, ωραία, εντάξει. Σ' άρεσε ο πρωθυπουργό αυτό που είπε. Στο Παπασχελά ήταν που είδα αυτό, λες. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Αυτό επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Δεν το είδα, όχι. Ούτε καν το βλέπω. Δεν ασχολούμαι με το θέμα. Εγώ, αν θέλω να δώσω μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, μπορώ να του πάρω τηλέφωνο να πάω. Προφανώς και όχι, εσύ. Α, μπορεί ένα πολιτικό αρχηγό ή ο πρωθυπουργό να παίρνει τηλέφωνο στην δημόσια τηλεόραση και να επιβάλλει εκείνο το βράδυ να σταματήσει το πρόγραμμα και να δώσει συνέντευξη. Μπορεί. Έχει ενδιαφέρον. Δημοκρατία έχουμε και μπορεί, δεν κατάλαβα. Γιατί άμα λέει ο Μητσοτάκης θέλω. Αυτό είπα. Δεν το είδα, το είδα, όχι. Είπα ή ένα πολιτικό αρχηγό, αυτό σου λέω. Πρεμιέρα, Premier League. Βγήκε το πρόγραμμα. Ακούστε λίγο. Τι, καλά, χαζί είναι, ρε. Ποιο πρόγραμμα, ρε. Εμεί δεν ξέρουμε πόσο ομάδα θα παίξουν. Αυτή λογικά. Και αυτοί βγάλαν πρόγραμμα. Και τις ώρες. Και τις ώρες. Όλη χρονιά. Και τις ώρες έχουμε. 11 και 12 Αυγούστου ξεκινάει το κορυφαίο πρωτάθλημα. Arsenal Manchester City. Μεγάλο ντέρμπι. Άσος. Με νέο προπονητή Arsenal μετά από 20 χρόνια. Bournemouth, Cardiff, Fulham, Crystal Palace. Κλαίω. Άιντε Φουλαμάρα. Chelsea, Liverpool, West Ham. Άιντε τα σφυριά εκεί μέσα. United, Chelsea, Leicester. Προπόνηση. Liverpool, West Ham. Newcastle, Tottenham, Southampton, Burnley, Watford, Brighton, Wolves, Everton. Κλαίω. Άιντε η Λίκη. Άιντε γλουσάρες. Ποιος ανέβηκε, ρε. Η Φούλαμ. Γουλς, Φούλαμ. Η Γουλς και η Φούλαμ. Η Φούλαμ με τον Μπαράζ. Η Φούλαμ απευθείας και η. Ποια άλλη, ρε. Η Κάρντιφ. Πώς το λένε, το αριστερό μπακ. Τι πιάζει, ρε. Χολέμπας, ποιος. Το αριστερό μπακ, ρε. Πιανής. Πώς το λένε. Ο Λεβέκ. Όχι, ρε. Όχι. Το παοξάκι που από το. Σταφυλίδης. Από τον Ακροπόταμο. Μπράβο, Σταφυλίδης. Πήγε στη Λίντς. Κοροϊδεύεις. Πήγε Λίντς στα Φιλιδί. Θέλω φανέλα. Πάρ' τον τηλέφωνο τώρα. Στο Στόκ είναι. Δεν νομίζω να έφυγε. Πότε, χθες, ημέρα προχθές. Αν είναι Λίντς, θέλω φανέλα. Πόσο μάντες θα αλλάξει. Ο φίλος, ο οποίος μιλούσαμε για το Σταφυλίδι, που είναι εκεί από τον Ακροπόταμο, να μου επιβεβαιώσει αν όντως μου το, αν το θυμάμαι σωστά, ότι μου είπε Λίντς. Μπορεί να μου είπε και Στόκ. Συμφωνία διετίας Προμηθέα Τσαερέλη. Μένουν μόνο τα τυπικά. Προχθές το λαμπαουτάρι, γιατί διάβασε σήμερα εσύ. Γιατί μένουν μόνο τα τυπικά. Εσύ πώς ό,τι λες για τον Άρη, τα έχει πει μια μισή με δύο μέρες. Δεν τα έχει πει, δεν κάνω εγώ ρεπορτάζ μπάσκετ. Μα είπα προχθές στο λαμπαουτάρι, έχει διαφορά, ρε φίλε. Εδώ τώρα σήμερα που το διαβάζω. Αυτό που τύπει. Ναι, τι. Άρα τώρα δεν παίρνουν μαργαρίτη, δεν θέλουν τον μαργαρίτη. Ή τον θέλουν έτσι κι αλλιώς. Τον θέλουν έτσι κι αλλιώς. Ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας, βεβαίως. Δούμε, ρε, έχει λεφτά και μαζεύει ό,τι καλύτερο μπορεί. Χθες ο συνάδελφός σου στην εκπομπή ανοίχθηκε με τον Lucky Jones. Ανοίχθηκε, να ξέρεις. Όχι, είπαμε το μόνο, είπαμε το, αφού το γράφει ο Κούσης στο SDNA είναι αλήθεια. Αυτό είπαμε. Αλήθεια είναι. Ναι, τι... Αλήθεια είναι γνωστό εδώ και καιρό το συγκεκριμένο το θέμα. Αλλά, ναι, θες να σου δείξω τη συνομιλία με τον Γιάννη Παραπονιάρη. Μπορεί να τις δείξω με ημερομηνίες. Απλά. Σε τέτοιες περιπτώσεις που ο παίχτης παίζει στον ΠΑΟΚ και πάει ο Άρης κτλ., μπορεί το ότι βγήκε χθες το θέμα να βγει και ακριβώς για να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Από την άλλη, το θέμα είναι το κατά πόσο τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Αφήνει αιχμή για τον Κούση τώρα. Για τον Κούση. Αφήνει αιχμή για τον Κούση. Ο δημοσιογράφος γιατί. Ότι έπαιξε ρόλο. Κάνεις λάθος. Ώστε να ξυπνήσει ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει τον παίχτη. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί εμείς που του Άρη δεν το γράψαμε, ενώ το ξέραμε. Και αποδεικνύεται κιόλας. Χοντράδα για τον συνάδελφο, τον καλό φίλο και συνάδελφο. Ο καλός φίλος και συνάδελφος. Τον αξιόλογο που κάνει καλά πολύ κάνει. Καλή ο αριστερός δεν είναι Άρης και καλά κάνει. Ποιος δεν είναι Άρης.
Δεν είναι τώρα. Δεν είπα δεν ήταν. Είπα δεν είναι Άρης. Δεν είπα δεν ήταν. Όχι. Καλά κάνει. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Έμαθε μια πληροφορία και ορθώς τη μετέδωσε. Τώρα, αν εξυπηρετήσει, αν δηλαδή χαλάσει για αυτόν τον λόγο η μεταγραφή στον Άρη και είναι έξαλλος ο Αγγέλου για αυτόν τον λόγο, είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Δηλαδή, εσύ λες ότι το όποιο φλερ, την όποια κρούση του Άρη την ήξερε δημοσιογράφη, δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ. Αυτό λες. Όχι, είμαι βέβαιος. Είμαστε εμείς πιο έξυπνοι από τους παράγοντες. Όχι. Και πιο μπροστά. Είμαι βέβαιος όμως ότι όταν γιατί προκύπτει μιλάμε, δημοσίευμα, τότε υπάρχει και μια δεδομένη πίεση. Πρεμιέρα Μουντιάλ. Πες το πιο καθαρά. Αν ξαναπείς κουλίκι, μα την Παναγία από εδώ φεύγω, ειλικρινά. Ειλικρινά. Μετάφραση, μετάφραση. Σου είπα ακριβώς την έκφραση που είπε και μάθε ποιος την είπε σε παράγοντά σου μία ώρα μετά τη δημοσίευση του κειμένου. Μετάφραση αυτό που είπε νωρίτερα ο συνάδελφος. Α, θα πάει ο Τζον στο σκουλίκι. Αυτό είπε. Σου ξαναλέω. Είναι οι κουβέντες που είπαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε υψηλά ιστάμενο διοικητικό σου στέλεχος μία ώρα μετά το δημοσίευμα. Γιατί στον ΠΑΟΚ δεν ήξεραν τι γίνεται. Τον Κούση περίμεναν. Γράφει εδώ ο συνάδελφος. Πάντως στον ΠΑΟΚ σίγουρα δεν ήξεραν τι γίνεται με τον Betway. Τον οποίο του λέγανε πώς το δεν πρωί. Ξέρανε, ρε, ναι, ναι. Πώς δεν ξέρανε. Γι' αυτό λέγανε ότι το πρωί. Ότι θα φύγει. Γι' αυτό λέγανε το πρωί θα προσπαθήσουμε να τον πάρουμε και το απόγευμα τον ανακοίνωσε. Εντάξει. Η Σάσαρη. 5 χιλιάρικα έδινε ο ΠΑΟΚ και δώσαν 20. Τι να κάνουμε. Εγώ δεν λέω. Δεν ξέραν ότι θα φύγει. Δεν ξέραν, όχι. Δεν το ξέραν εκείνη τη στιγμή. Όλα τα ξέρουν πια στον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, δεν ξέραν ότι είναι πιθανό να φύγει αυτό ο παίκτη. Δεν πιθανόν, μπορούν να το κρατήσουν. Άλλο όταν έφυγε στο αεροδρόμιο και ήδη υπογράψει. Δεν μπορούν να το κρατήσουν. Τι να κάνουμε. Εντάξει, φίλε. Με το ζόρι. Πήγαινε κράτα κανένα δικό σου τώρα εκεί πέρα. Που φεύγουν όλοι. Εγώ θα έρθουν άλλοι, δεν πειράζει. Έτσι. Πρόσεχε, μην έρθει ο Λάκη Τζόνς όμως. Πρόσεχε. Θα σου βάζει όλη μέρα. I should be so lucky. Λάκη, αβάντζο του χρόνου. Πώς? Το τραπέζι πλήρωσε. Εκείνη την Κυριακή στον Άγιο Αθανάσιο. Στην βάφτιση μου. Το έκανε λίγο μούχτη εκείνο έγινε, ναι. Όχι, παραδέχτηκε ότι πλήρωσε. Όλα τέλεια δομημένα. Κάνεις λάθος. Όχι, όχι. Θα σε βγάλω και θα βγάλω οικογένεια. Θα σε βγάλω οικογένεια. Πλήρωσες, πλήρωσες. Όχι, εγώ ξαπλήρωσα. Δεν μπορώ να σε κεράσω μια φορά. Ναι. Επιτέλους, σωστή απάντηση. Είναι ο ακροατής Βασίλης Τούλης που βρίσκει και λέει και το όνομα τεπώνυμο του προπονητή. Εμάς μας αρκούσε εθνική ομάδα. Μπαίνει για το Opticon Express. Δεν εκνευρίζει εσύ, Μάρια. Εσύ, Μάρια, εκνευρίζει. Όχι, ρε, εσύ, να κάνουμε λίγο εκπομπή. Ρε, εσύ, Μουντιάλ Πρεμιέρα, ρε. Ποια Μουντιάλ, Μάρια. Δηλαδή, σε πουλάει τη Μακεδονία, ρε, Μάρια. Και εσύ, Μουντιάλ Πρεμιέρα. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Περίμενε. Ωραία. Γιατί γίνεται χαμό στα Σκόπια. Κάνανε διαμαρτυρίες, πορείες και τέτοια. Γιατί, Μάρια, υπάρχουν εθνικιστές και στα Σκόπια όπως υπάρχουν και εδώ. Άλλο εθνικισμός και άλλο αυτό. Τα είπες όλα. Εθνικιστές και εδώ και εκεί. Ναι, ας ασχοληθούν αυτές οι δύο μεριές λοιπόν. Όχι, Μάριε, να φαγωθούν. Όχι, Μάρι, δεν είναι εθνικιστής όποιος λέει ότι δεν πρέπει η Μακεδονία να πάει και να ξεπουλήσει. Έχουν σήμερα πορεία. Και... οι συνταξιούχοι, οι ταξιτζίδες. Ρε ταξιτζίδες, τι άλλη τία είναι αυτό, ρε, σε κι άλλη μέρα. Μάρι, πραγματικά. Κλέγανε χθες. Δεν περίμενα να είσαι τόσο εθνικά δοσύλλογος. Δεν περίμενα, ρε φίλε. Άκου τώρα, άκου τι χαρακτηρισμούς δίνει. Οι αξίες και το ήθος της οικογένειάς σου όλα αυτά τα χρόνια. Ω, το γυρίζει τώρα. Το τζάτσι, το γλίστη. Το τζάτσο. Η παιδεία που σου μετέφεραν, ναι. Δυστυχώς, ναι. Όταν έφυγαν, έφυγε μαζί τους. Ναι. Έχεις επιρροές. Ναι. Οι οποίες έχουν κυριαρχήσει στις καταβολές σου. Βρεάσα να κάνουμε κομπή τώρα παγκόσμιο εδώ, ο δασκαλάκης μου λέει. Λέει αυτός εδώ, να μην το χαρακτηρίσω, ναι. Σημαντική κατάκτηση στο Βόρεια Μακεδονία. Διαφωνώ. Πες μου, σε παρακαλώ. Τραγικό, διαφωνώ. Για ποιο λόγο. Τραγικό, διαφωνώ. Χθες έλεγε ότι ο λόγος είναι για να είναι φίλοι μας οι Σκοπιανοί. Τραγικό, διαφωνώ. Λύνουμε, εντάξει. Λέει, ένα θέμα. Ναι. Το οποίο, βέβαια, λύνουμε, εντάξει. Ένα θέμα, ναι. Μου χρωστάει ο Τζορμπατζόγλου 2 εκατομμύρια ευρώ. Και λύνουμε το θέμα. Του λέω, Δημήτρη, δεν τα θέλω. Το λύσαμε το θέμα. Ωραία, είναι μια λύση, βέβαια. Το λύσαμε το θέμα. Τι κέρδισα. Ναι. Την αγάπη του. Ναι. Είναι φίλε, απίστευτο. Ναι. Είναι απίστευτο. Ο Θουβού, νέο μήνυμα, έχει κλέψει την παράσημερα ο Θουβού. Την έχει πάρει και την πήγε την παράση σπίτι του κανονικά. Το λέω, λέει, επειδή. Α, όχι αυτό, εδώ. Όσο για το loser, για loser και τέτοια για την Αγγλία, τι να κάνουμε ρε μάγκες, στην Αγγλία δεν παίζουν Τούρκοι, Άραβες, Γκανέζοι, Τινίσοι, Πολωνοί και Βραζιλιάνοι για να παίρνουν Μουντιάλ. Θουβού, για πολλωστή φορά υποκλίνουμε στο μεγαλείο σου, εννοείται. Για θέμα των Χούλιγκαν,
Ορίστε. Βέλγος είναι ο Φελαϊνί. Βέλγος είναι. Βέλγος είναι, Βέλγιο, ναι. Για το θέμα των χούλιγκαν, οι Ρώσοι παλεύουν με τα χέρια με τις αρκούδες για μια βότκα. Πού πάνε οι Άγγλοι? Ναι, ρε, εντάξει, οκ. Okay, εντάξει, ρε, παιδιά. Θα τους ναι. καταπιούν. Κοίταξε, αν είναι να παλέψουν για βότκα. Και δεν είναι και ποδοσφαιρική η άλλη. Αν είναι να παλέψουν για βότκα, οι Άγγλοι μπορεί να τους κερδίσουν. Δηλαδή, αν έπαθουν. Ναι, εκεί μπορεί βότκα, να. Μπορεί να τους κερδίσουν. Εντάξει. Οι Άγγλοι κάνουν άλλο φαν. Είναι football hooligans. Κάνουν άλλο φαν. Οι άλλοι δεν έχουν φαν. Οι άλλοι πάνε ρε φίλε για τίποτα. Για το ξύλωμο, για τη βία, τίποτα άλλο. Τι λένε οι πληροφορίες σου για, το, για την αναδιάρθρωση τελικά τώρα. Τι θα γίνει, 16 ομάδες. Ό,τι και να γίνει, δύσκολα για σένα τα πράγματα. Να είσαι έτοιμο σήμερα, μπράβο. Φέρτα μου, βάλτε σε ένα φάκελο, φάκι σε ένα φάκελο. Για εθνική, για εθνική Ισπανία σχολιάστε, κλαίει ο κόσμος που έπαιξε εθνική Ισπανίας. Ακούω από χθες κόσμο να κλαίει για τα λεφτά του. Πρόσεξε, μην το πάρει τώρα. Απλά, δίνω, αυτό τι είναι, ένα 80% πάει διαλύθηκαν, ένα 20% δίνω αυτό να του συσπυρώσει. Εντάξει, αλλιώς έτοιμο φυτίλι είναι, η λογική λέει ότι πάει. Καθάρισαν. Ρωτάω τους δύο συναδέλφους, η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Ο Ιέρο, τι έχει προπονήσει? Έχει προπονήσει κάτι? Όχι, είναι αγαπητός από τους παίχτες. Ναι, δηλαδή ερχόταν αύριο το πρωί Ιέρο στο, σήμερα, στον ΠΑΟΚ. Αποθέωση. Τι λέγαμε, κλαίγαμε όλοι μαζί, ο τι. Κάρα τη Ρεάλ και τέτοια θα λέγαμε. Σε παραδέχομαι, ρε. Ναι, αυτό θα λέγαμε, τι θα λέγαμε. Α, επειδή το έλεγε σε μήνυμα. Αν ερχόταν στον Άρη, ναι. θα λέγαμε ναι. είναι άπειρος, δεν έχει προπονήσει κανένα κτλ. Αν ερχόταν στον ΠΑΟΚ, θα λέγαμε. Ρεάλ, ναι. ο ΠΑΟΚ. Η τεράστια αυτή μορφή του. Ναι. Η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας κτλ. Αν έρχονταν στον Άρη, θα λέγαμε ο άπειρος προπονητής, νεαρός, καμία εμπειρία. Ήρθε να μάθει στην κασίδα του Άρη και τέτοια. Έτσι, πάει αυτό. Τώρα, μπράβο. Αν ο Γεωργάκης Σαββίδης πήγαινε να προσκυνήσει ρόλο του Παύλου Γιαννακόπουλου, εσύ πιστεύεις. Θα γινόταν ό,τι έγινε και με τον Μαρινάκη. Ακριβώς το ίδιο. Διότι. Για να ακούσω λίγο. Γιατί λέγατε πριν ο Μαρινάκης ή ο Κόκαλης. Γιατί? Είπατε δύο προέδρους του Ολυμπιακού. Ναι, με τον Κόκαλη συμφωνώ. Ο Κόκαλης δεν θα έτρωγε. Υπάρχει. Η δράση και η αντίδραση πάντα. Και υπάρχουν και τα όρια του σεβασμού. Χθες είναι κάφρος αυτός που αποδοκίμασε το Μαρινάκι. Και θα σου πω παράδειγμα, χθεσινό με τον Άρη. Στην κηδεία του Βουρτζούμι ήταν ο Δαμιανίδης. Ναι. Ο οποίος δεν είναι αρεστός. Όχι μόνο δεν είναι αρεστός. Προφανώς. Ναι. Αν τον δουν στο παλέ, θα γίνει να μην σου πω τι. Ενώ επί χρόνια ήταν. Υπήρχαν 4-5 χθες που μουρμούριζαν. Ναι. Πέτα τον έξω. Αυτόν δεν τρέπεται που ήρθε και τέτοια. Μουρμούρισαν. Εκεί. Ναι, αυτό ναι. Και 2-3 από δίπλα του είπανε. Σεβασμός. Τους είπαν. Τους είπαν. Ναι. Αυτό που το μουρμούριζε. Ναι, ενώ σε αυτούς μουρμούριζαν. Ναι, εντάξει, είπες πληθυντικό, ναι. Τέλος πάντων, ναι. ναι. Σεβασμός. Στη στιγμή. Στην τελετή. Στην τελετή, στιγμή, εντάξει. Ναι, και στον νεκρό. Ναι, λες αντίο στον άνθρωπο. Ναι, ναι. Τελειώνει εκεί. Ναι. Και να σου πω κάτι. Χθες που πήγε ο Μαρινάκης, μπράβο του που πήγε. Χθες. Ναι. Γιατί ήξερε ότι θα αποδοκιμαστεί. Και είναι και φυσιολογικό. Γιατί. Με όλα όσα έχει κάνει στον Παναθηναϊκό ή στο ποδόσφαιρο, αν θέλει ή οτιδήποτε άλλο. Τι έχει κάνει? Με όλα όσα έχει κάνει. Ε. Τι Αυτό είναι που θα το κάνω εγώ. Τότε ο Γιωργάκης Σαββίδης τι έχει κάνει? Σωστό εδώ ρωτάει ο συνάδελφος. Έχει προκαλέσει. Έχει προκαλέσει. Έχει προκαλέσει. Όπως αντίστοιχα σε Άρη, ότι έχει προκαλέσει, ρε φίλε. Και από τον Άρη, να σου πω κάτι. Πες ότι όταν είναι. Είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Καλά, τι. Είναι ο ηγέτης αυτό. Και του Ολυμπιακού Μόραλη. Ο Μαρινάκης. Δεν είναι ο Μαρινάκης, φίλε. Δεν έχει, μπορεί να είναι. Δεν είναι ο Μαρινάκης είναι ο ηγέτης. Εντάξει. Και, καλά, εντάξει, επειδή είναι ο μπαμπάς, λέει. Και στον Ολυμπιακό, εντάξει. Εντάξει, δεν πήγε ο Βρέντζος. Είναι ο Καραπαπάς. Ο Καραπαπάς, αν πήγαινε, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Πού δεν είναι ο ηγέτης. Πού είναι ένας υπάλληλος. Και πήγαινε, χειρότερα θα γινόταν. Τι θα γινόταν, ρημαδιό. Και να σου πω και κάτι. Επειδή ο Καραπαπάς στα μάτια του κάφρου του απ' έξω που βρίζει σε κηδεία. Είναι πιο αδύναμο σε σχέση με τον Μαρινάκη. Γιατί πρόσεξε, όλοι αυτοί. Ο Μαρινάκη σου λέω περπατάει μόνο του. Μόνος. Ναι, πες ότι δεν έχει του 18 φαίνεται. Δεν φαίνεται. Τους 18 φουσκωτούς. Δεν φαίνεται άλλο όταν περπατάει μόνο του, γιατί είναι η φουσκωτή γύρω-γύρω και, είναι ένα 50. Λοιπόν, εκεί δεν φαίνεται. Αλλά εγώ σου λέω περπατάει μόνο του. Πιστεύει ότι ένα από αυτού όλου που τον βρίζουν θα πάει να τον πλησιάσει? Μόνος του, ρε φίλε. Ορίστε, σε ρωτάει. Ο συνάδελφος. Πιστεύεις ότι ένας από αυτούς όλους θα πάει να τον πλησιάσει? Δεν έχει σημασία. Και τον Ιβάν, και τον Γιαννακόπουλο, και τον. Τον Αλαφούζο μπορεί. Μελισανίδη. Θα πάει το Μελισανίδη. Σου λέω τον βρίσκει μόνο του να περπατάει. Για το σεβασμό που έχει κερδίσει ο κάθε παράγοντας.
Στον Παύλο Γιαννακόπουλο ποτέ κανείς δεν θα, δεν τον αποδοκίμαζε. Μισό λεπτό. Αυτό λέμε. Ποιο σεβασμό να έχει κερδίσει, ρε φίλε, ο Μαρινάκης που έχει διαλύσει το ποδόσφαιρο. Από τους αντιπάλους, ναι. Ναι, ο καθένας έχει... κάτι έχει κάνει. Δεν έχει να κερδίσει τότε. Περίμενε. Και ο Παύλος Γιαννακόπουλος στον μπάσκετ δεν το έχει. Έχει κάνει γενικώς μπούκα. Στο ελληνικό έχει κάνει μπούκα σε Παναθηναϊκό Άρης. Στο ελληνικό μπάσκετ γενικώς το συμφέρον του κοίταξε. Δεν το πολύ βοήθησε κιόλας. Εντάξει, το Παναθηναϊκό βοήθησε. Ωραία, αν πήγαινε ο Τράκης. Τι θα γίνει. Πάει αντίστοιχα. Σε Ολυμπιακού. Δεν θα γίνει χαμός. Γι' αυτό συγκρίνουμε παράγοντες με παράγοντες. Ψάχνουν με έναν άλλον Γιαννακόπουλο. Υπάρχει. Η Αγγελόπουλη κατά μία έννοια. Ενδεχομένως. Εντάξει, είναι λίγα χρόνια. Είναι και συγκυρία τώρα. Εντάξει. Η Αγγελόπουλη είναι από τον Ολυμπιακό κατά μία έννοια. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Δημήτρη. Υπάρχουν καθημερινά πλέον εντάσεις ανάμεσα στους παράγοντες. Αν πάει ο Μελισανίδης σε Ολυμπιακού. Όχι σε Παναθηναϊκού, σε Ολυμπιακού. Δεν θα γίνει τέτοιο. Αν πάει ο Μελισανίδης τώρα ο Μελισανίδης σε ΠΑΟΚ. Χθες δεν τον έλεγαν πάνω τίποτα στον Παναθηναϊκό. Αν πάει ο Σαββίδης, με όλη τη συμπεριφορά. Ο Ιβάν πιστεύω δεν θα έχει θέμα. Αυτό λέμε. Ο μικρός θα έχει. Αλλά με αυτό σου λέω ότι είναι οι συμπεριφορές. Και είναι επίσης και η επικαιρότητα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επικαιρότητα. Ο Μαρινάκης δεν είναι στην επικαιρότητα. Πώς δεν είναι. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, ρε Δημητρή, ήταν μέχρι πέρυσι. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι στην επικαιρότητα. Πλοία αυτά, το ένα το άλλο, πώς δεν είναι. Συνέχεια δεν είναι. Έχει... Δικαστικές τη διαμάχες συνέχεια, πώς δεν είναι. Για να σου πω και κάτι, σε μια αποδοκιμασία δεν ξέρεις και από πού προέρχεται. Αυθόρμητα, εντάξει. Καλά, μπορεί να είναι φίλε αυθόρμητα. Ναι, ρε, εντάξει, το αυθόρμητο είναι η μάζα, πάντα το κάνει. Αλλά. Οκ, okay, περίμενε. Ναι. Διάβασα αυτό για να δώσουμε. Αν σου αρέσουν τα γκολ, σκόραρε yellows. Στη Media Markt. Μπες σε ένα κατάστημα Media Markt ή μπες στο mediamarkt.gr ως τις 15 Ιουνίου. Πάρε τηλεόραση αξίας άνω των 499 ευρώ και κέρδισε 20% της αξίας σε Yellows. Το σκέφτεσαι? Η προσφορά τελειώνει σε αύριο στην ουσία. Αύριο είναι 15 του μήνα. Ναι, 14. Αύριο. Οπότε παίξε μπάλα τώρα. Όχι αύριο, έχω τώρα. Έχω φίλε και την κάρτα. Θα πάω στα Media Markt, άνω το 399 ευρώ. Θα πάρω τηλεορασάρα. Mm-hmm. Έφυγες για Media Markt. Άσε μας μωρή, ήρεμα και ήρεμα. Boy, τι ήρεμα, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Danny Boy. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να αφήσετε μόνο του τον Βασίλη τον Ντούλη να καβατζώσει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου? Είναι ο μόνος ο οποίος βρήκε τον προπονητή, την εθνική ομάδα της οποίας ο προπονητής κάποια στιγμή σε κάποιο Μουντιάλ χαρακτήρισε τους Αργεντίνους ζώα. Είναι δυνατόν? Μόνο ο ακροατής Βασίλης Τούλης, θα τα λαθούμε. Έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οι χαμένοι από την κλήρωση θα καβατζώσουν δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Από ένα από τα πέντε θα πάνε και θα το καβατζώσουν. Πρόσεξε okay. Πώς η εποχή καθιστά σήμερα, ας πούμε, τις εφημερίδες. Να το από το πρωί. Να το πάρει. Όχι ρε, άκου. Εκτός και off. Ναι. Το ξέρουμε, εντάξει. Η εφημερίδα για άλλο λόγο σήμερα, για το θέμα του Άρη που βγήκε, πρόσεξε λίγο, 11.30 ώρα. Δηλαδή και 3 το πρωί. 11.30 ώρα, 11 και 45 και 50 νομίζω, ανεβάσαμε θέμα εμείς στο Λαμπαουτάρι. Είχε κλείσει ύλη. Είχαν κλείσει ύλη. Ναι, παίρνει την εφημερίδα. Όλες οι εφημερίδες. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό το οποίο γράφουν είναι το σενάριο για το τι έγινε χθες. Κατά παρέσβαση 11.30 το προλαβαίνουν, αλλά τώρα εδώ εντάξει. Ναι, πρόσεξε. Το σενάριο για το τι έγινε. Οι πληροφορίες ανέβαινε θα γίνει αυτό και μπορεί εκείνο, εντάξει είναι τελείως όφη οι πληροφορίες γιατί έγινε ακριβώς άλλα πράγματα. Ενώ στο site γράφτηκε. Του δώσανε 4 εκατομμύρια σε 8 ετήσιες δόσεις. Αυτή ήταν η πρότασή τους. Ναι. Που απορρίφθηκε από τον. Τι από να, τον για να πάρουν τι? Την ομάδα. Το 90% των μετοχών. Σοπα, φυσιολογικό ήταν να απορριφθεί. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν του δίνανε. Εγώ λέω και 4 εκατομμύρια μπράβο να του δίνανε πάλι όχι θα έλεγε. Αλλά το μπραφ έχει μια γλύκα διαφορετική. Τώρα καταλαβαίνεις, να του πεις αυτού που λέει ότι έβαλε 5-6 εκατομμύρια. Λέει ξαναλέω, μην μπερδευτεί κανένας. Λέει ότι έβαλε 5-6 εκατομμύρια. Και όλοι κατά γενική ομολογία αποδεχόμαστε με βάση τα νούμερα ότι πρέπει να έχει βάλει minimum 4. Όταν λες αυτά τα 4 θα πάρεις 8 χρόνια. Τι θα σου πει ναι. Μόνο αν καίγεται θα σου πει ναι. Τα site όλα και τα λοιπά το βάλαν κατευθείαν. Οι εφημερίδες σήμερα γράφουν τι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή γράφουν σαν είναι χθες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα πρέπει να το πάρουμε όλοι μας στο χώρο, Μάριε. Και να προσπαθήσουμε αυτό να το εξελίξουμε. Εντάξει.
Χρυσαφέ. Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξουμε. Δεν γίνεται να είναι το αντικείμενο ρεπορτάζ. Πρέπει αυτό να το διαφοροποιήσουμε γιατί ναι. Η γενιά η δικιά μας ειδικά. Απλά, η Θεσσαλονίκη πουλάει αυτό. Η Θεσσαλονίκη πουλάει αυτό. Τι πουλάει σήμερα. Η Θεσσαλονίκη πουλάει αυτό. εντάξει, αυτό είναι φτωχή σε ήλια, αλλά γι' αυτό πουλάει πολύ αυτό. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, βλέψει τη βγάζα. Γίνεται χαμός κάτω. Η Θεσσαλονίκη τε ψήφιο πήγε. Α, τι? Τίποτα. Ναι, αυτό. Μα αυτό σου. Τι? Άμα μα δεν κατάλαβε. Πρέπει να το εξελίξει αυτό. Δεν έχει την άλλη θεματολογία που πρέπει η εφημερίδα σήμερα. Αυτό. Που το έχουν, ας πούμε, οι Αθηναϊκές. Τι έχει οι Αθηναϊκές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ψήφιο αριθμό πουλάνε για σε πολύ τρελά, απίστευτα θέματα. Τίποτα δεν πουλάνε. Απίστευτα θέματα. Τι εγώ ξέρω θέματα. Ότι πηγαίνω. Μάρια, δεν μπαίνει στο ίντερνετ. Γιατί αν δει τα 9 στα 10 είναι στο ίντερνετ. Χρήσανθε, είσαι ο μόνος δημοσιογράφος από τους 800 που ακούω κάθε μέρα στην Ελλάδα και διαβάζω που χτυπάει τόσο πολύ την πραγματική ζωή. Τι? Χτυπά την πραγματική ζωή. Mm. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που γυρίζουν σελίδες. Ξέρεις τι μου θυμίζεις, ναι. Να σου πω τι μου θυμίζεις, τον καθηγητή που είχε η κοπελιά με την οποία ήμουνα το 95. Άντε πάλι το 95. Άκου τι είπε λίγο. Τι είπε ο καθηγητής. Άκου τι είπε, ναι. Λέει σε ιδιωτικό κολέγιο εδώ, δεν λέω το όνομά του γεγονός και τον ξέρω κιόλας φατσικά, ναι. Ευτυχώς έχω το δω χρόνια, ναι. Πάω να την πάρω ένα απόγευμα που τελείωσε για να την πάω σπίτι ρε παιδί. Ανήλικη ήταν, ναι, όχι, κανονικά ενήλικη ήταν, μια χαρά ενήλικη και εγώ μια χαρά ενήλικας, ναι. Είμαι εγώ μια ζωή είμαι ανήλικος. Και λέει Μάρια, άκου τι είπε σήμερα ο καθηγητής ο Τάδε. Λέει που τον ξέρει, λέει φατσικά. Μα λέω, ναι, το ξέρω, ναι. Ναι. Και έκανε πολύ παρέα με γνωστούς Αριανούς. Σημειώστε, λέει, την ημέρα που σας το λέω. Σε 10 χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχουν βιβλία. Τη το λέει αυτό ο Τύρι. Όχι, λάθος. Σεπτέμβριο του 95. Είναι λάθος. Σημειώστε το. Λέω, να είμαστε γεροί καλοί μου. Δεν λέω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Σε 10 χρόνια από τώρα να δούμε αν υπάρχουν βιβλία. Έχουμε 2018. Βγαίνουνε μόνο στην Ελλάδα της κρίσης 950 βιβλία το χρόνο. Λάθος έκανε Μάρια και σου ξαναλέω ότι το βιβλίο δεν μπορεί να το υποκαταστήσει κανείς. Όπως και την εφημερίδα. Η εφημερίδα είναι εφημερίδα. Εγώ δεν είπα να μην υπάρχει. Ναι. Είπα να αλλάξει ο τρόπος. Εγώ ξέρω την Κυριακή, ο δικός μου παραλαμβάνει 800. Λέω 800 δεν τις ήξερα. Και βγαίνουν εφημερίδες συνέχεια καινούριες, περιοδικά. Φυσικά. Φυσικά. Αυτή είναι η μία λύση. Ναι. Το εβδομαδιαίο. Το Σαββατιάτικο. Εντάξει, και το καθημερινό. Άλλο έχει. Αυτό που είπες λοιπόν. Δεν υπήρχε καμία σχέση το ένα που είπες με αυτό που είπα εγώ. Ναι, ειδοποιούν ότι έχουμε γραμμές στον αέρα. 151 ρε πάλι για το quiz. Όχι, ρε φίλε, ποιος Μαραντόνα. Κατάλαβες τι σου λέω. Προπονητής εθνικής ομάδας χαρακτήρισε τους Αργεντίνους ζώα. Και τους απέτρεψε τον αλλάξιο. Ο Μαραντόνα θα έλεγε τους Αργεντίνους ζώα. Καλά, μπορεί αυτός με αυτά που έπαιρνε. Διόλα πήγαν. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, καλημέρα σας. Άντε, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Ένα κόκκινο λαμπάκι δεν έχετε εκεί να σας λέει ότι υπάρχει κόσμος. Έλα, πάμε, Αποστόλη, πάμε. Και για άλλους λόγους το έχουμε. Ναι, για άλλους λόγους. Χρήσανθε, αυτός ο άνθρωπος πλέον που διοικεί την Ελλάδα είναι επικίνδυνος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη για να το χαρακτηρίσεις. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα νόμιμος τρόπος να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο άνθρωπος κάθε που μιλάει. Κάθε φορά που μιλάει, στη δική μου την καρδιά σπέρνει μίσος. Δεν ξέρω τώρα στην ολόκληρη τη καρδιά τι κάνει. Σε μένα σπέρνει μίσος. Έχεις ήδη το έδαφος καλλιεργημένο προφανώς εσύ. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος. Προφανώς επί Σαμαρά δεν το είχες αυτό. Ο άνθρωπος. Άντε πάλι επί Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν μίλησε τέτοια. Ο Σαμαράς δεν έλεγε εσύ, ναι. Μάρι, όλα αυτά τα ψέματα. Ναι. Δεν είπε ρε τόσο πολλά μαζεμένα. Με κάνετε τώρα να ακούγομαι σαν να έχω καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Στη ζωή μου δεν είχα κανένα κόμμα. Με στη ζωή μου. Θέλω τα αντίστοιχα. Δεν σε θυμάμαι τότε, αυτό σου λέω ρε Αποστόλη. Τι να με θυμάσαι, τι να το θυμάσαι, ρε. Είπε θα ασκήσω το μνημόνιο και την άλλη μέρα επέγραψε. Είπε θα καταργήσω τον Έλφια και τον αύξησε. Αποστόλη, δώσ' μου λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δώσ' μου τη μεγάλη εικόνα. Λίγο πολιτικά, ιδεολογικά. Πού κινείσαι. Έχει εξουσιοδότηση να κάνει αυτό με τη Μακεδονία. Το είπε έστω σε ένα πρόγραμμα, σε κάτι, τι λες τώρα. Ρε παιδιά, λίγο τη μεγάλη εικόνα. Πολιτικά, ιδεολογικά, πού κινείσαι. Στο ποδόσφαιρο μου λες Μάρι, είμαι ΠΑΟΚ. Τέλος. Το κλείνω. Ναι, τέλος. Ο Τσίπρας πού κινείται. Ιδεολογικά. Τον Αποστόλη ρωτάω εσύ. Εγώ πες μου πού κινείται ο Τσίπρας. Άμα μου φέρεις τον Τσίπρα στη γραμμή. Ο Καμένος πού κινείται. Θα τον πω εγώ. Ο Καμένος πού κινείται. Πού κινείται ο Καμένος, πες μας. Τώρα σώζει τον Αποστόλη. Άκρα δεξιά ήταν ο Καμένος και έκανε κυβέρνηση. Προσβάλλει τον Αποστόλη. Προσβάλλει τον Αποστόλη τώρα. Να μην μιλήσει το παιδί. Αποστόλη, πήρα από την Αγγλία παίρνει. Αν να μιλήσει. Καλημέρα, ναι. Ναι, γεια σας. Ακούτε, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Πώς σας λένε, τι ομάδα είσαι. Ναι. Λοιπόν, Μάριε.
Ναι. Ο έμφυα για μένα είναι δευτερεύον θέμα. Το ίδιο και η συντάξη, το ίδιο και όλα. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία. Είτε το αγαπάς, είτε δεν το αγαπάς αυτό το πράγμα. Από τη το αγαπάω, είμαι αγόρι μου και ζω στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που με λέει ο άλλος ότι η Ελλάδα δεν έχει να κάνει δημοψήφισμα, γιατί. Αυτό είναι ο πιο ηλίθιος λόγος που μπορούσε να πει. Κάποιος που τον έγραψε πρέπει να απολυθεί άμεσα. Αυτό που τον έγραψε. Ότι επειδή η Ελλάδα δεν αλλάζει όνομα, αλλάζουν τα Σκόπια. Δηλαδή τόσο χρόνο. Άκου τι είπε, ναι. Τόσο καιρό, ρε, τυρόβλαχε, με ποιον συνομιλούσες εκεί πέρα, γιατί πήγαινες από σύσκεψη σε σύσκεψη, αφού δεν έχουμε εμείς λόγο στο όνομα των Σκοπίων, δηλαδή, είναι ότι μας προσβάλλει βάναυσα, είναι μας προσβάλλει βάναυσα, ρε φίλε, τη λογική μας, ρε φίλε, με διάστημα. Ο αριστερός πρωθυπουργός είπε ότι ο λαός δεν χρειάζεται να αποφασίσει γι' αυτό. Ρε, αυτό είπε. Μισό, Χρήστατε. Καταλαβαίνετε, με βιάζει το μυαλό με αυτό ο άνθρωπο. Παιδιά, μην ασχολείστε με μένα. Τι είναι εγώ, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μα τον υπερασπίζεσαι, ρε φίλε. Μια φορά να πούμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ και να μην αντιδράσει. Απλά, ξέρετε τι βλέπω. Ότι δεν υπήρχε το ίδιο τόσα χρόνια. Αυτή την πούρνα λε μόνο. Δεν έχει επιχείρημα για το σήμερα. Από το 77 σου είπα και γίνει ξαφνικά. Δεν έχει επιχείρημα για το σήμερα. Δεν σε ακούω άλλου δύο πανεπιστημίου. Άλλου δύο πανεπιστημίου. Και άλλοι πανεπιστημίου και λένε λάθο. Είναι τελείως απόρθωτη αυτή. Ρεσί, για το Σαμαρά, Ρεσί, για το Σαμαρά, αφού έχει γίνει από το 77, γιατί σήμερα το κάνουμε. Αφού έχει γίνει. Με διακρατική συμφωνία. Αφού έχει γίνει, γιατί το δίνει σήμερα. Γιατί σήμερα επανήλθε γίνει το θέμα. Δεν το βάζει. Ο Ινιέστα. Αφού, το έχει, αφού έχει γίνει. Μαριέ, είτε το θέλει. Ρε παιδιά, δεν συμμετέχω, αδερφέ. Είμαστε. Προηγουμένως στο διάλειμμα είχαμε το πράγμα να δώσουμε συζήτηση. Για ποδοσφαιρική συζήτηση, για ποδοσφαιρικά θέματα. Πρεμιέρα Μουντιάλ. Τον Χρήστανθο τον ενοχλεί όταν δίνουμε προσκλήσεις για θέατρο που γίνεται χαμός και μιλάμε σήμερα πρεμιέρα Μουντιάλ για τον Τζαϊρέλη και για τον Τσίπρα. Μαριέ, και χθες σε πολιτικό ραδιόφωνο μιλούσαν μια μισή ώρα για τον Μουντιάλ. Σε πολιτικό ραδιόφωνο. Δεν δέχομαι να μιλήσω για τον γιατί μάλλον, Μάριε, δεν έπρεπε να μιλήσουν για τον Τσίπρα. Ζεις στην Αγγλία και μιλάμε, παίρνεις τηλέφωνο και δεν μιλάς καν για ΠΑΟΚ σήμερα. Άντε να πω, μιλάει για ΠΑΟΚ το παιδί. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Και δεν μιλάμε για Μουντιάλ. Αυτό θέλεις, να μην μιλήσουμε για το θέμα. Μάριε. Γιατί ξεφτιλίζεστε. Ευχαριστούμε τον ακροατή για τη συμμετοχή του. Γιατί ξεφτιλίζεστε. Πιστεύω τα σχόλια. Μας κούρασε. Πολλά είπε. Ό,τι έχει πει 100 φορές ο τελευταίος. Καλημέρα στον επόμενο. Χρήσανθε. Τι 100 φορές έχει πει. Έχει πει διάφορα. Τι. Τι έχει πει, να δώσουμε το όνομα. Κάθουμε, διαβάζω, βγάζω θέματα κάτω και μιλάμε στο Λίβερο για τον Τσίπρα. Περίμενε, μόλι να σου μιλήσει. Εχθές πήγε και το έκανε. Περίμενε. Εχθές πήγε και έβγαλε δεν με νοιάζει, ρε φίλε, το θέμα. Πώς σε νοιάζει. Πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει. Στην εκπομπή. Δεν σε νοιάζει το θέμα. Στην εκπομπή. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει. Στην εκπομπή. Στον επόμενο αυτό με νοιάζει. Όλη μέρα γι' αυτό θα μιλάμε. Καλημέρα. Ωραία. Πρεμιέρα μου Μουντιάλ σήμερα. Γεια σας. Να το φάστε στα μούτρα σου. Ναι, καλημέρα. Να μιλήσω ή θα λέτε τώρα τα δικά σου. Α, πάντως του πάω, κορίστε. Πάμε, ακούμε. Α, μας προσβάλλετε. Και Arsenal, πάμε. Δεν μπορώ να σας προσβάλλω. Ωραία, ώρες με βγάζετε ένα αίσθημα. Πιο δυνατά, ρε, με τι μιλάς, δεν ακούγεσαι καθόλου εσύ πάντα. Ωραία, ώρες λέω με βγάζετε ένα αίσθημα δασκάλου που προσπαθεί να χωρίσει τα παιδιά της τρίτης δημοτικού. Καλό αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε. Τετάρτη πάμε πλέον. Τρεις τραγωδίες. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για Μακεδονία ούτε για τίποτα. Είναι μια ιστορία που έχει χαθεί εδώ και 28 χρόνια. Ούτε λες ραλιτάρα! Τι είπες ραλίτη! Έχει χαθεί εδώ και 28 χρόνια! Πώς έχει χαθεί εδώ και 28 χρόνια! Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε εσύ! Αφού έχει χαθεί εδώ και 28 χρόνια οι προπαγανδιστές, γιατί πάει να υπογράψει σήμερα! Αυτόν πες τώρα! Αυτόν τον ακροατή που το είπε! Άντε από εδώ! Γιατί δεν τον είπα αλήτη εγώ! Άντε με τρελαίνεις! Αυτόν τον είπα! Εν προδότες, εν πάντα μην ειρωνεύεστε κιόλας! Αυτόν λέω τον ακροατή! Άντε πια! Αυτό το είπε! Πουλήσει όλα! Αυτό το είπε! Μου εξισώνει στη Μακεδονία με το Μουντιάλ! Αυτό το είπε! Και το θέατρο! Σήμερα! Σήμερα ποδόσφαιρο αγόρι με πρεμιέρα Μουντιάλ! Ο Λίπερο είμαι! Ο Λίπερο είμαι. Δεν είμαι ο τέτοιος, ο μουσικός ρυθμός. Πώς λέγεται. Κούρασε ο προηγούμενος, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Κλείστο, αυτόν κλείστο. Γεια σας κύριε. Να μην πει κάτι. Του χρόνου, αν πάει η Σωτήριο το ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου, εγώ τελευταία εκπομπή σου πάει Σάββατο τελικό ο ΠΑΟΚ. Παρασκευή εγώ θα μιλάω για. Θα μιλήσουμε για. Αν την Παρασκευή. Για πιάνο. Πουλήσει και τα σπίτια μας, γιατί σε λίγο αυτό θα κάνει. Θα μιλάς, ναι! Στα σπίτια. Αλλά άμα μπει στο σπίτι σου την Παρασκευή, εσύ έλα μιλά και τον ΠΑΟΚ! Ναι. Πω, φίλε, μας στοχοποιεί, δηλαδή. Εσύ στοχοποιείς τον εαυτό σου με τις μπούρδες που λες! Τι στοχοποιώ, ρε φίλε. Παρακαλώ, φίλε. Εγώ δηλώνω. Καλημέρα, φίλε. Εγώ δηλώνω ουμανιστής. Ουμανιστής. Έλα, φίλε. Ποιος μιλάω εγώ. Εσύ, φίλε, λίγο πιο δυνατά, ρε παιδιά, από τι μιλάω. Καλημέρα. Όλοι έτσι μιλάμε. Μιλάμε δυνατά, αλλά ρε Μάρι, εσύ ουρλιάζεις. Έτσι.
Πάμε, φίλε. Όνομα και ομάδα που στηρίζεις, φίλε. Όνομα και ομάδα. Ηλίας. Ο παδός του Άρη. Ο παδός του Άρεος. Πάμε, ρε, Ηλία, καλημέρα. Έχω στείλει μήνυμα για το. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν έρχεται, αλλά δεν το αναφέρω. Αλλά ο προπονητής αυτός της Αγγλίας. Φίλε, άστο, έχει διαγωνισμό, το χάλασε, άστο, κλείστο. Δεν το είπε, ρε, φίλε. Το είπε, είπε τη χώρα. Δεν το λέω. Αφού το είπες. Δεν λέω το όνομα του προπονητή. Παραπέντε είναι, εντάξει. Τη χώρα ψάχναμε, βέβαια. Ναι, δεν λέω το όνομα του προπονητή. Ποιος είσαι, ρε, πού είσαι. Δεν λέω το πρόνομα του προπονητή, αλλά τον δικό του τον παίχτη, όταν έκανε το σκληρό μαρκάρισμα, αρνήθηκε να τον αφήσει να φύγει, γιατί η Ομοσπονδία είπε να γυρίσει πίσω. Ο Ράμσεϊ. Για το Στάιλς μιλάω. Ναι, άρα. Εντάξει, τώρα. Δηλαδή και εκείνος δεν ήταν σωστός. Και δεν έπρεπε να πει κάτι τέτοιο για τους Αργεντίνους. Κάτω, το ζώο είναι λίγο βαρύ, ναι. Ναι, είναι βαρύ, αλλά γιατί και ο δικός του παίχτης με την Γαλλία όταν έπαιξε. Ναι, με τη Γαλλία όταν έπαιξε, κόντεψε να του διαλύσει το πόδι. Έγινε, φίλε, να σε καλά. Όμως... Που το 66? Το 66 έγινε αυτό, ναι. Ήταν Αγγλία-Γαλλία. Κάτσε Αγγλία. Ο Νόμπι Στάιλς. Ο Νόμπι Στάιλς ήταν ο θέλος United. Ναι, παικτούρα. Ναι, παικτούρα. Ναι, μεγάλο, ναι, παικτούρα, κοντός, αλλά ήταν σκληρός. Ναι, ατελείωτος σκληρός. Ναι, ναι. Αυτό. Ωραία. Καλημέρα. Έγινε Ηλία, καλημέρα. Ωραίος. Και ένα κουιζάκι για το τέλος. Ναι. Πώς λέγεται ο κάτοικος της Μακεδονίας που το πρωί διαμαρτύρεται για την ονομασία και το βράδυ πάει στο καζίνο. Πώς. Εκεί. Μαλακεδόνας. Όντως. Α, πραγματικά, όντως, ναι, ρε φίλε. Έστειλω, και τα δόντια και να ψωνίσει και να κάνει. Εγώ δεν έχω πατήσει Σκόπια, παιδιά. Εγώ έχω πάει μια φορά, μάλιστα. Εγώ στα Σκόπια δεν έχω πάει μια φορά και δεν θα ξαναπάω. Νομίζω πρέπει να είχα φτάσει μια φορά. Παίξατε με τα Σκόπια. Ναι. Φιλικό με τον Μπάγκεβιτς. Παίξατε εκεί πέρα. Παίξαμε φιλικό. Είδες, ναι. Επισκόρδα, ναι. Πάμε στου δύο τελευταίου σύντομα να μην περιμένουν γιατί έχουν πει και πολλά μα κουράσαν. Αυτό που πάει δικαιούσε να τον ξεφωνήσει. Δεν δικαιούσε όμω. Να γενικεύεις και να τους βαλιάζεις όλους ότι το πρωί φωνάζετε για τη Μακεδονία και το βράδυ πάτε εκεί. Ναι. Δεν πάνε όλοι. Ναι. Λοιπόν, Χρήστα, λίγο. 4.72 όπως πάντα θεϊκά μηνύματα. Σε λίγους μήνες θα υπάρχει μία Κορέα και δύο Μακεδονίες. Γελάς. Αλλά η Κορέα είναι βόρεια και νότια και είναι Κορεάτες όλοι. Ναι, σωστό. 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 Εδώ δεν είναι όλοι Μακεδόνες. Σωστό. Σωστό. Σωστό, σωστό. Με. Καλημέρα στον επόμενο φίλο, καλημέρα σας. Και λες καλημέρα, να είστε καλά. Ναι, δεν ισχύουν αυτά που σου είπα πριν, κόβονται. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλύτερα, άστο, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι, πιο δυνατά λίγο, φίλε, πιο δυνατά. Από πού μιλάτε, ρε. Είμαι από την Αμερική, ρε, φίλε. Α, ο Ανδρέας από τον Bronx, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, ρε, Ανδρέα. Δεν μου λες, θα πάμε στο Καφτατζόγλιο, το Δημήτρη, να παίξουμε ή θα πούμε. Όχι, είναι το σπίτι του Ρακλέους. Ω, δεν θα μετακομίσουμε. Κάποια μάτσα θα δώσει, 2-3 μάτσα θα δώσει στο Χαριλάου μόνο. Στην Τούμπα θα παίξει. Όχι, δεν θα μετακομίσουμε. Όχι. Από του χρόνου θα είμαστε στην Τούμπα. Ναι, και του χρόνου θα είμαστε στην Τούμπα. Άρα παπά, σας πουλούσαν ένα χρόνο παπά, ότι θα γίνει νέα Τούμπα. Ναι, τι είχα... Του χρόνου. Πες τα, πες τα, Αποστόλη. Πώς έλεγες, εντάξει, Αντρέα. Είναι φίλη της κυβέρνησης και θα κάνει το γήπεδο το... Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Κόπα Αμέρικα δεν βλέπετε στην Ελλάδα. Κόπα Αμέρικα. Μπα, βαρετό είναι. Η πιο μεγάλη Ανία, ναι, φίλε. Πού θα μεγάλη... πάει η Βραζιλία και η Αργεντινή. Σουνταμερικάνα βλέπουμε. Να... Σουνταμερικάνα. Πού θα πάνε, ρε. Δεν μπορούν να πάρουν Κόπα Αμέρικα. Θα πάρουν τον παγκόσμιο. Έτσι. Ό,τι θέλετε, λέτε, ρε. Έτσι. Δεν πάνε πουθενά. Πουθενά δεν πάει η Βραζιλία και η Αργεντινή. Ωραίος. Ένα Κόπα Αμέρικα δεν μπορούσαν να πάρουν. Ωραίο, Αντρέα. Ωραίος. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τελευταίο. Γεια σα. Γεια σας. Να είστε σύντομος γιατί μας έχετε κουράσει σήμερα. Ναι, πάμε λίγο. Ναι, βασικά εσείς μας έχετε κουράσει σήμερα. Όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Όπως ακούς όλοι οι ακροατές έχουν τον χρόνο τους, ναι, ακούγονται καθαρά, εκφράζουν τις απόψεις τους και είναι και λίγο κουραστικοί. Ναι. Πάμε, όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Γιάννης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πολλά είπες. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ο Μάριος έχει δίκιο, γιατί υποτίθεται ότι είσαι αθλητική εκπομπή, δηλαδή εμείς σας ακούμε για να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό μας από τα προβλήματα της καθημερινότητας, που μπορεί να ένα από αυτά να είναι και το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά άμα θέλω να ακούσω γι' αυτό, δεν θα επιλέξω εσάς, ρε παιδιά, για να ακούσω το θέμα της Μακεδονίας. Θα βάλω να βάλω ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, θα βάλω πολιτικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος σου. Γιατί εμείς ακούσαμε ό,τι μπουρδα και αν πούμε, τη λέμε γιατί είναι αυτό που πιστεύουμε.
υποτίθεται σήμερα. Ενώ δεν έχουμε κανένα ξύλινο πολιτικό λόγο, ούτε τα παίρνουμε από κανένα κόμμα. Λέει τις μπούρδες του και λέω τις μπούρδες μου, γιατί να το πιστεύω μας. Σήμερα είναι κάθε γι' αυτό είμαστε και η πρώτη εκπομπή σε ακροαματικότητα. Είναι η διοργάνωση για τη στρογγυλή θεά και εσύ δεν αφιέρωσε ούτε μία λέξη, δεν χρήσαμε. Η στρογγυλή θεά από το απόγευμα στο Λίπερο θα έχει αυτό που τη αναλογεί. Όλη μέρα για ένα μήνα θα μιλάμε για Μουντιάλ. Τη μέρα όμως που ξεπουλάει την πατρίδα μου, εγώ θα το πω. Εγώ! Εσύ αν θέλεις μιλά για ποδόσφαιρο. Βάλε και την καρμπή. Δεν θα σου πω μη μιλάς για ποδόσφαιρο. Χριστό, βάλε και την καρμπή. Αυτή που ξεπλώνει την πατρίδα μου. Λοιπόν. Εγώ είμαι ακροατής της συγκεκριμένης εκπομπής. Ναι. Γιάννη, μισό πλάσμα λίγο να διαβάσω μήνυμα του ΠΑΟΚ. Μισή την κάνουμε εμείς και την άλλη μισή εσύ. Και βλέπεις ότι τόση ώρα μιλάς και λες αυτά τα οποία θες, παρόλο που είναι διαφορετικά από αυτά που πιστεύω εγώ, και σε αφήνουμε ελεύθερα. Άρα, αν βγουν 5-4 ακροατές και μιλήσουν για αυτό, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Ο πρώτος όμως που βγήκε. Μίλησε για το θέμα αυτό που είπαμε. Παρόλο που είναι φανατικός ΠΑΟΞής και έχει τον ταλκά του με τον ΠΑΟ κάθε μέρα. Άρα, ο καθένας ιεραρχεί τα πιστεύω του και τα θέλω του και το τι θα λέει ανάλογα με το τι πιστεύει και θέλει ο ίδιος. Σας ακούσαμε, κύριε. Πολλά είπατε. Γεια σας. Καλημέρα. Πω, μας πήρατε αυτιά σήμερα. Μας πήρατε. Δεν μπορώ να μην γουστάρω με τα φασιστοειδή που ουρλιάζουν σαν να μην πω τι. Καλά να πάβετε ψευδοπατριώτες. Μάριε κράτα γερά. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Α! Μπούντου, έχω και μακριά μαλλιά. 007, κρατάω το τελευταίο. Μπούντου, έχω και μακριά μαλλιά. Τα φασιστοειδή που ουρλιάζουν σαν να μην πω ποια είναι. Γενικά. Ακροατές, δεν λέγεται. Γενικά, δεν λέγεται. Γενικά. Καλά να πάθετε ψευτοπατριώτες. Ποιοι είναι ψευτοπατριώτες. Ωραία, πώς δεν είναι αυτοί οι ψευτοκουλτουριάρτες και πάει λέγοντας. Μάριε, κράτα γερά. Άρα ο Μάριος. Ακριβώς τι κάνει. Ωραία, εγώ είμαι η φωνή της λογικής, ρε φίλε, αυτό για τη σύνδεση. Αυτό. Α, αυτό ό,τι είναι. Λέει ο Μάριος. Αυτό είναι. Ο Μάριος είναι η φωνή της λογικής. Αυτό είναι. Και ό,τι λέμε οι υπόλοιποι, είμαστε φασιστοειδοί και ψευδοπατριώτες. Θεός χωρέστην, τη γυναίκα του Πύρου Δήμα. Άκου να σου πω κάτι, Batman, που σ' αγαπάμε ακόμη. 007, πάω ξύς άρρωστος. Εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή. Άκου τι σου λέει, άκου λίγο. Εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να μην χρειαστείς κανέναν ψευδοπατριώτη στο πλάι σου. Το εύχομαι. Ανατρίχιασα. Δεν γίνεται να ανατριχιάσει, δεν έχει τρίχα στο κεφάλι. Πάω να φάω αρακά. Από το πιπερόν. Είπες πριν από λίγο, είναι αλήθεια, ότι εσύ είσαι η φωνή της λογικής. Το είπες. Το είπε, ναι. Ναι. Ρε φίλε, είμαι η σύνεση και η λογική. Η σύνεση και η λογική. Εντάξει, ωραία. Προφανώς δεν κάναμε αρκετά συλλαλητήρια, κάναμε και άλλα συλλαλητήρια. Η σύνεση και η λογική. Κλείστε και Ελλάδα. Γλύφει βρώμικε πατούσε. Η σύνεση και η λογική γλύφει βρώμικε πατούσε. Κυρίως από Αγγλίδες. Δεν ακούγεις. Δεν ακούγεις. Το μικρόφωνο αρνείται να μεταδώσει τα που λες. Θα σοβαρευτείς. Πήγαμε και συμφωνήσαμε και λύσαμε ένα πρόβλημα 70 ετών, δίνοντας τα πάντα, δίνοντας τη δυνατότητα να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπουν παντού. Δηλαδή το μόνο πράγμα. Περίμενε, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Το μόνο πράγμα που το. Σε παραδέχομαι. Περίμενε λιγάκι. Χρειάζεται μαζί σου εδώ πέρα. Περίμενε, ένα-ένα. Το ΝΑΤΟ πού είναι και η σύμμαχή μας. Πουθενά. Α, γιατί λέτε όλοι αυτοί οι πατριώτες που βγαίνουνε. Παιδιά, έξω από το ΝΑΤΟ. Και εσύ και ο Μπάτμαν και όλοι. Να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Και εσύ και... Δεν είναι. Ποιο είναι το ΝΑΤΟ που έχει την Κύπρο ματοβαμένη. Δεν είναι λύση. Είσαι η μόνη χώρα του δυτικού είσαι κόσμου δέσμιος. Που υπάρχει στρατός κατοχικός. Πού είναι. Λοιπόν, ανήκομενη στην Δύση. Το είπε ο Εθνάρχης. Άκου λίγο. Ποιος Εθνάρχης και πού. Το είπε. Άκου να σου πω κάτι. Δεν είπε. Άκου να σου πω κάτι. Έχει πει ωραία πράγματα. Αν ο Τσίπρας πάει να διαπραγματευτεί. Ή εμένα ή τα τάγκ. Ωραία πράγματα έχει πει. Αν πάει να διαπραγματευτεί την Κύπρο ο Τσίπρας, την πει και αυτή η Βόρεια Κύπρο. Βόρεια και Νότια. Πώς πάει. Η Κύπρος είναι χαμένη και η Κερκόπορτα άνοιξε αν θυμάμαι καλά το 1974. Όλα χαμένα. Χαμένη δεν είναι η Κύπρος. Εδώ όμως το θέμα των Σκοπίων. Το λέω με πόνο καρδιάς. Το θέμα των Σκοπίων δεν είναι χαμένο όπως βλέπεις. Γιατί έτσι, αν δεν υπογράψουμε. Και δακρύζω και έχω 30 βιβλία με την Ελβίκ που θυσιάστηκε. Που περάσαν από πάνω τα άρματα. Αν δεν υπογράψουμε, Μάριε. Αν δεν υπογράψουμε. Ό,τι χαζομάρα. Η Θερμοπύλες της Κύπρου. Ό,τι μπουρδα Μάριε και αν έχει κάνει ο δεξιός, ο αριστερός ή οτιδήποτε τα προηγούμενα χρόνια. 28, 38, 48, 138 χρόνια. Ό,τι μπουρδα, ό,τι λάθος κι αν έχει κάνει, αν δεν βάλω την υπογραφή μου στο όνομα, δεν το παίρνουν. Είναι έτσι. Πες μου έναν λόγο, γιατί χθες άκουγα μια μισή ώρα τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν τον ακούω. Ούτε μισή ώρα δεν τον άκουσα. Και δεν είπε. Αρνούμε να τον ακούσω. Και δεν είπε για ποιο λόγο. Έναν λόγο για το οποίο πρέπει να δώσουμε το όνομα. Πιστεύω ότι αν τον ήξερε εδώ πέρα μπροστά σου τώρα, αντί για μένα ήταν ο Τσίπρας. Και εσύ εδώ, οι δυο σας. Πιστεύω ότι αν κάναμε debate. Θα τον αποστόμωνες, ας πούμε. Ναι.
Ναι. Εσύ γιατί λέει ψέματα. Ωραία, οκ. Okay. Γιατί λέει ψέματα, φίλε. Ρεάλ, ο άνθρωπος έκανε δημοψήφισμα και είπε, εγώ ως πρωθυπουργός που έχει, πρόσεξε. Είναι ο πρωθυπουργός και ο εταίρος του συμφωνεί. Γιατί μιλάμε γι' αυτό σήμερα. Περίμενε. Και ο εταίρος του συμφωνεί και είπε, δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη εγώ και δίνω στον ελληνικό λαό, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Και στο θέμα που δεν έχει τη συμπαράσταση του εταίρου του και ξέρει ότι αν το πάει στη Βουλή θα χάσει. Και αν κάνει δημοψήφισμα θα βγει 90-10. Δεν το χάνει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, τόσο απλοϊκά. Άστο. Μπορεί να πάει όλος ο καμένος, κυβέρνηση δεν ρίχνει. Να πει απλά, να δηλώσει αποχή. Αυτό, κυβέρνηση δεν ρίχνει. Μάρια, για να περάσει ένα θέμα πρέπει να έχει 151. Ναι. Αν 151 δεν ψηφίσουν, και αυτή δεν είναι 151 μόνο. Είναι υπό συνθήκες, μπορεί να γίνει και. Όχι. Να είναι ήττα για τη Νέα Δημοκρατία, άστο. Σου λέω το πρωί, το άκουγε ανάλυση. Μάρια, αν δεν. Άκουγε ανάλυση για να δικαιολογήσουν αυτό που δεν κάνουν. Από δύο πανεπιστημιακούς καθηγητές. Δεν θέλω ανάλυση, γεγονός θέλω. Τι ανάλυση! Ανάλυση! Μπορεί μιλάμε κάτι σήμερα, δεν το πιστεύω, ρε Παπαδόπουλα! Ξανασκέψτε το, ρε Παπαδόπουλα! Τι να επικαλείς τον Παπαδόπουλα, ρε φίλε! Γιατί καλά λέει το παιδί, μου είχε στείλει 30 μηνύματα τελευταία. Δεν μιλάτε για θέματα, δεν βάζετε θέματα. Μαζί μου είναι! Ποια Μακεδονία είναι μαζί σου, Παναγιώτης? Μαζί μου είναι! Μα δεν είναι ο Παναγιώτης, είναι. Εντάξει. Ο Παναγιώτης είναι. Θα τον φέρω τη Δευτέρα εδώ. Δεύτερη μέρα απεργία ταξί. Τη Δευτέρα εδώ. Ο Κοσμάκης Βογκάη. Θα τον φέρω τη Δευτέρα εδώ να πει την άποψή του. Έτρεχε γυναικούλα στη γειτονιά μου, έλεγε χθες, σε παρακαλώ πάνε με στα κτέλ. Στη Χαλκιδική χάνω μεροκάματο. Λέω ότι μακάρι να μπορούσα. Δεν μπορώ να σε πάω, λέω, έχω δουλειά. Δεν μπορώ να σε πάω. Με το μηχάνημα δεν την πήγα τη γυναίκα, δεν είχα δουλειά. Θα την πήγαινα τη γυναίκα. Μην γίνει παρεξήγηση, δεν πάρω λεφτά. Μην γίνει παρεξήγηση, έτσι. Τελείωνε. Θα την πήγαινε έτσι. Τελείωνε. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Το Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα. 21ο Μουντιάλ. Και η Media Markt είναι κοντά σου. Σήμερα έχει αγώνα. Και θες να δεις το ματς σε μεγάλη τηλεόραση. Χάλασε το ψυγείο και δεν έχεις κρύες μπύρες για να απολαύσεις το ματς. Ξέχασες την επέτειό σας επειδή βλέπεις συνέχεια ματς και θες να της κάνεις ένα δώρο για να μην πέσει παντόφλα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θες η συσκευή να φτάσει στα χέρια σου έγκαιρα την ίδια μέρα. Αλλά μόνο ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί. Αυθημερών παράδοση από την Media Markt. Κάνε παραγγελία μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πρόσεξε, 3 το μεσημέρι. Μην πάρεις 3 και 1, έως και 3 το μεσημέρι και θα σου έρθει την ίδια μέρα. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός. Media Markt. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον νικητή για το ζευγάρι γυαλιά από το Opticon Express. Η κλήρωση θα είναι μια ευγενική προσφορά από το βασίλειο του Μπέργκερ στην Καλαμαριά, τον Μπέργκερ, το Μπέργκλερ, το θρυλικό πλέον Μπέργκλερ. Μια εβδομάδα περιμένουμε να φάμε και δεν τρώμε. Σήμερα που ο Τσαλτίδης ζυγίζεται, ζυγίστηκε, 1,7%. Έτσι, από σήμερα είναι σε αναμονή για να του φέρουν ένα από τα 30-35. Είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο. Και αύριο. Λοιπόν, αν κάψω. Ακούει το επιτελείο του Μπέργκλερ εκεί. Να μας το πει, να μην φάω φασολάκια. Ναι, θα είναι τραγικό, ναι. Στη Μεταμορφώσεως 5 στην Καλαμαριά, ακριβώς δίπλα στην καρδιά της Καλαμαριάς, στο πρώην Δημαρχείο, νυν θέατρο, Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, να ετοιμάσουν κάποιο από τα 30 μπέργκερ και μία απλή σεμνή σαλατούλα. Και πατατούλες και τις σώστις σχετικές και τα ολόφρασκα ψωμάκια. Για να τα αναφέρουν για τον πατριώτη Χρήσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος προτιμάει τα σούπερ αμερικάνικα μπέργκερ του Μπέργκλερ. Νικητής είναι, τρεις απαντήσεις τες είχαμε. Φυσικά η απάντηση είναι ο Σερ Αλφ Ράμσεϊ, ο προπονητής της Αγγλίας, που μετά τον αγώνα από την Αργεντινή στο Γουέμπλεϊ χαρακτήρισε ζώα τους Αργεντίνους. Ίσως είναι, ακούγεται κάπως σκληρό. Και δεν επέτρεψε στους ποδοσφαιριστάς του. Είναι η κλασική φωτογραφία με τον Ρέι Γουίλσον που δεν τον αφήνει, τραβάει το μανίκι για να μην ανταλλάξουν φανέλα με τον Αργεντίνο αντίπαλό του. Νικητής είναι ο ακροατής Βασίλης Τούλης. Τελειώνει το κινητό σε 329. Βασίλης Τούλης, 329. Σε λίγο θα επικοινωνήσει μαζί σου η Μαριλής για το πώς θα παραλάβεις το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Σε ένα από τα 5, 2 στο Πόρτο Καράς, 3 στη Σαλόνικα, 1 δυτικά New Ευκάρπια, τα άλλα 2 στο κέντρο, ειδικά το Παύλου Μελά 11 είναι downtown, καρά downtown. Οκ. Okay. Αυτά. 007 δουλεύω για σένα, Παοκτσάκη, για την Ελένη Τιμπούντου. Έχει μακριά μαλλιά, είναι νομίζω στο target, είσαι στο target group της. Αυτό πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το Πιπερών. Ανοιχτά 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Σύγχρονο μαγειρίο στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων.
Για σήμερα προτείνω γεμιστά κολοκυθάκια που τα κάνει το πιπερόν πραγματικά ονειρικά. 23 10 868 868, η τηλεφωνική επικοινωνία για να νομίζει σε ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σωτήρης Γαλάζιας μαζί μας σήμερα. Τελευταία 13 λεπτά ήταν ο Χρήστος Κιώσης. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί με τα Σκαλάκια και όσοι με το καλό και με Τσαλτίδη και Τσορμπατζόγλου. Και να δούμε γενικά πώς θα είμαστε τώρα σιγά σιγά. Το θα είμαστε, είμαστε, θα είμαστε, θα δούμε. Λοιπόν, άντε αδέρφια, καλή πρεμιέρα απόψε στο 21ο Μουντιάλ Ρωσία 2018.